Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σε όλους και μια καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Δευτέρα σήμερα, 13 Μαρτίου, και είσαστε και σήμερα και αυτή την εβδομάδα εδώ, ζωντανά στην τηλεόραση του Άστρα και στην εκπομπή Συμβαίνει Τώρα, για τη δική σας αναλυτική ενημέρωση τις επόμενες δύο ώρες, καθώς θα παρακολουθήσουμε μαζί τα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Φυσικά, κάθε εξέλιξη που έχουμε γύρω από την τραγωδία των Τεμπών, με τις έρευνες σε όλα τα επίπεδα να είναι ανοιχτές και διαρκώς νέα στοιχεία να προκύπτουν για ευθύνες, για παραλήψεις, για ελλείψεις, αλλά και νέα φυσικά ηχητικά ντοκουμέντα που προκαλούν πραγματικό σοκ σε όλους, που συγκλονίζουν για το πώς λειτουργούσε το σύστημα γύρω από την λειτουργία του σιδηροδρόμου, αλλά και το τι συνέβη πριν αυτή την πολύ μεγάλη τραγωδία στο σταθμό της Λάρισας. Και αυτά και πολλά ακόμη θέματα της επικαιρότητας θα παρακολουθήσουμε μαζί. Δευτέρα σήμερα, 13 Μαρτίου. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Θα είμαι πρώτος στη μάχη για να ξεριζωθεί από τη χώρα κάθε νησίδα του παλιού αναχρονιστικού κράτους, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την τραγωδία των Τεμπών, υποδεχόμενος τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χρουστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, επισημάνθηκε η ανάγκη συνέχισης των προσπαθειών για το Κυπριακό. Είμαι έτοιμος να συνεχίσουμε το κοινό όραμα για την επίλυση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών, είπε. Για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για αποκλιμάκωση που μπορεί να έχει αντίκτυπο και στο Κυπριακό, ενώ επεσήμανε ότι το ευρωπαϊκό κεκτημένο πρέπει να απλωθεί σε όλο το νησί. Ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά στην ανάγκη στενής συνεργασίας των δύο χωρών σε μία σειρά από ζητήματα, ενώ ανακοίνωσε τη θεσμοθέτηση ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, επισημένοντας ότι κάτι τέτοιο θα έπρεπε να υπάρχει εδώ και καιρό. Στόχος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα. Θέμα στα βρετανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει γίνει η απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης να απορριφθεί το αίτημα των γονιών του συζυγοκτόνου Μπάμπη Αναγνωστόπουλου για αποκλειστική μέρημνα της εγγονής τους. Απέτυχαν να πάρουν την επιμέλεια της μικρής Λιδίας. Αυτό σχολιάζει δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Sun για τους γονείς του καταδικαστέντα πιλότου. Στην αποτυχία των γονιών του συζυγοκτόνου να πάρουν την επιμέλεια, αναφέρεται και η Daily Mail, υπογραμμίζοντας ότι θα μπορούν να επικοινωνούν με τη μικρή για μία ώρα την εβδομάδα, είτε μέσω Skype είτε μέσω άλλης πλατφόρμας. Η Mirror με τη σειρά της σημειώνει ότι παρά τη τυχερή δολοφονία, το στραγγαλισμό της Καρολάνης στο σπίτι του ζευγαριού στα γλυκά νερά, οι γονείς του Αναγνωστόπουλου δεν δίστασαν να κινήσουν νομική διαδικασία για την επιμέλεια της μικρής Λιδίας. Υπενθυμίζεται πως η δίκη του 35χρονου πιλότου, καταδικασμένου σε πρώτο βαθμό σε εισόδια και επιπλέον κάθεξη 11 ετών και 6 μηνών για το αποτρόπαιο έγκλημα, διακόπηκε για τις 28 Μαρτίου ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου. Στιγμές απόλυτης φρίκης ζούσε επί 8 ολόκληρους μήνες ένας 12χρονος στα χέρια ενός 13χρονου στην αγκαθιά ημαθίας. Το άτυχο παιδί μαζί με τους γονείς του προχώρησε σε καταγγελία και ισχυρίστηκε ότι ο 13χρονος τον βίαζε από τον Αύγουστο του 2022. Ειδικότερα, ο 12χρονος, συνοδευόμενος από την 33χρονη μητέρα του, μιλώντας στους αστυνομικούς, ανέφερε ότι ο 13χρονος με απειλές και με τη χρήση σωματικής βίας τον εξανάγκαζε από την 1η Αυγούστου του 2022 έως και τις 8 Μαρτίου του 2023 σε παραφύση στην ουσία. Οι αστυνομικοί μετά τις καταγγελίες σχημάτισαν δικογραφία για βιασμό κατά εξακολούθηση, ενώ παραγγέλθηκε και εξέταση από την ιατροδικαστική υπηρεσία. Μετά τη διενέργεια της ιατροδικαστικής εξέτασης, οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία ότι ο 12χρονος φέρει ίχνη παραφύσης ασέλγειας. Στο 6,1% μειώθηκε ο πληθωρισμός το Φεβρουάριο σε ετήσια βάση από 7% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Συγκεκριμένα, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος μειώθηκε 22,4% σε ετήσια βάση και του πετρελαίου θέρμανσης κατά 5,1%. Οι τιμές των καυσίμων λιπαντικών αυξήθηκαν 2% και του φυσικού αερίου 37,1%. Στα είδη διατροφής, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στις τιμές γαλακτοκομικών αυγών κατά 25,2%, στις τιμές των κρεάτων κατά 20%, των ελαίων κατά 20,2% και του ψωμιού κατά 16,8%. Όσον αφορά τις υπηρεσίες, το κόστος των αεροπορικών μεταφορών αυξήθηκε κατά 47,6%, των ταξί 32,9% και των πλοίων 26,7%.
Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Ρίση Σούνακ απέκλεισε το ενδεχόμενο να αλλάξει ο νόμος που απαγορεύει στο Βρετανικό Μουσείο να επιστρέψει τα μάρμαρα του Παρθενώνα μόνιμα στην Ελλάδα. Ο Σούνακ δήλωσε πως δεν υπάρχουν σχέδια να τροποποιηθεί η νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία το Μουσείο μπορεί να διαθέτει αντικείμενα των συλλογών του μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο φροντίζει εδώ και γενιές τα μάρμαρα του Έλγιν, οι πινακοθήκες και τα μουσεία μας χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους επειδή είναι ένα τεράστιο περιουσιακό στοιχείο για αυτή τη χώρα, δήλωσε ο Σούνακ μιλώντας στους δημοσιογράφους επί του αεροπλάνου με το οποίο μεταβαίνει στη ΣΥΠΑ. Το Parthenon Project, το οποίο υποστηρίζεται από Βρετανούς πολιτικούς διαφόρων πολιτικών κομμάτων για τη διευθέτηση του ζητήματος, ανακοίνωσε χθες πως τα μάρμαρα του Παρθενώνα που έχει στην κατοχή του το Βρετανικό Μουσείο θα μπορούσαν να επιστραφούν στην Ελλάδα στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας συμφωνίας πολιτιστικής σύμπραξης. Ελάτε τώρα να ξεκινήσουμε και να βλέπουμε όλα τα θέματα αναλυτικά, καλωσορίζοντας αρχικά μαζί μας τη Σοφία Κοντοθανάση για να δούμε όλες τις εξελίξεις στη Λάρισα. Σοφία μου, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Καλό απόγευμα, Βάσο, καλή εβδομάδα. Μία εβδομάδα που όπως καταλαβαίνεις ξεκινά για ακόμα μια φορά με κύριο θέμα, ποιο άλλο, τα Τέμπη. Και μία μέρα πολύ σημαντική για τη Λάρισα, μιας και ανέλαβαν έτσι και οι δύο εφέτες ανακριτές. Έτσι, ανέλαβαν τα καθήκοντά τους από νωρίς σήμερα το πρωί. Ναι, οι οποίοι τώρα περιμένουν μέχρι στιγμής κάθε στοιχείο έτσι να παραλάβουν όσες καταθέσεις έχουν γίνει σε βαθμό ανάκρισης αυτές οι καταθέσεις. Δύσκολο έργο, έτσι, πολύ δύσκολο έργο. Μιλάμε για μια ογκοδέστατη δικογραφία, αν μη τι άλλο, καθώς όσο συνεχίζονται οι καταθέσεις, τόσο και νέα πρόσωπα μπαίνουν στο κάδρο των ευθυνών. Δεν έχει κλείσει αυτή η ιστορία. Όχι, βέβαια. Κάθε άλλο. Σταθμάρχη. Τη μοιραία εκείνη βραδιά. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες, Βάσο, που λένε είτε σήμερα είτε αύριο ότι θα πάει ο σταθμάρχης της Λάρισας, ο προφυλακισμένος σταθμάρχης της Λάρισας, για να δώσει συμπληρωματική κατάθεση. Έτσι. Γιατί υπάρχουν νέα στοιχεία και όπως είπες πολύ σωστά, κάθε μέρα έχουμε και νέα στοιχεία, κάθε μέρα έχουμε σοκαριστικούς διαλόγους που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Δεν ξέρω πού να το πιάσουμε αυτό το θέμα πραγματικά. Μόνο σοκαριστικοί διάλογοι. Διάλογοι. Σου ζητά, ας πούμε, να τραβάς τα μαλλιά σου. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν αυτά που έχουν καταγραφεί, οι συνομιλίες που έχουν καταγραφεί, ο τρόπος που γίνονται πριν τη μεγάλη τραγωδία στο έτσι πολύ χαλαρό. Με ίδια κινητοποιημένη αμαξοστοιχεία που όντως είχαν ήδη πρόβλημα, έτσι, μια κινητοποιημένη αμαξοστοιχεία και μεγάλο πρόβλημα γιατί ξυλώθηκαν τα καλώδια και έπεσαν πάνω στο τρένο. Δηλαδή, με ταλαιπωρία ανθρώπων επιβατών που περίμεναν μέσα στην αμαξοστοιχεία και δεν ξέραν πότε θα ξεκινήσουν και πώς θα συνεχίσουν την πορεία και την ίδια ώρα μιλάγαν για σουβλάκια και πολλά πολλά άλλα που ούτε να τα σκεφτεί κανείς, πόσο μάλλον δεν να τα ακούσει. Είναι από ανθρώπους σε θέσεις ευθύνης. Είναι όμως συνομιλίες που είναι στοιχεία τώρα της μεγάλης δικογραφίας που συνεχίζει και συμπληρώνεται. Και αυτές οι συνομιλίες προκαλούν και σοκ και θλίψη. Είναι και αυτές και πάνω στις οποίες θα σταθούν και οι δικηγόροι που εκπροσωπούν οικογένειες θυμάτων ή οικογένειες επιβατών που γλίτωσαν από αυτόν τον εφιάλτη. Έτσι ακριβώς είναι, Βάσο, πολύ σωστά τα λες. Βεβαίως είναι στοιχεία που καθημερινά έρχονται στο φως της δημοσιότητας, αλλά είναι και στοιχεία έτσι που θα τα έχουν στα χέρια τους και οι δικηγόροι. Οι δικηγόροι είτε θυμάτων είτε φυσικά ακόμη και τραυματιών. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ακόμη επιβάτες αμαξοστοιχείας που και παλεύουν για τη ζωή τους και βεβαίως είναι τραυματισμένοι και ακόμη δεν έχουν επιστρέψει στις οικογένειές τους. Τρίτη εβδομάδα ξεκινά από την μοιραία αυτή σύγκρουση και αυτοί οι διάλογοι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, φτάνουν και στα αυτιά των συγγενών. Έτσι, που έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους και λένε μα καλά πού στείλαμε τα παιδιά μας και μάλιστα όπως σχολίασε σήμερα και ο γνωστός δικηγόρος ο Όθωνας Παπαδόπουλος πριν από λίγη ώρα που μας έκανε και σχετικές δηλώσεις έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας σε ένα σημείο Βάσο που έχω να σου πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει άνθρωπος έξω από τα δικαστήρια για να τριχιάσει γιατί εκτός ότι η κεντρική σκάλα των δικαστηριών, του δικαστικού μεγαρού έχει κλείσει γιατί είναι, αφήνουν εκεί ένα κεράκι, αφήνουν λουλούδια. Μπορείς μόνο πλευρικά να μπεις από τις δύο πλευρές του δικαστικού μεγάλου να μπεις στο δικαστικό μεγάλο της πόλης. Και προφανώς είναι και ένα μέρος που πάρα πολλοί δικηγόροι πάνε εκεί να πάρουν, να παραλάβουν δικογραφίες, να καταθέσουν αγωγές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι ένας τόπος συνάντησης πολλών δικηγόρων. Αλλά σήμερα να πούμε ότι βρέθηκαν εκεί και οι δικηγόροι του σταθμάρχη. Γιατί ξέρουμε, Βάσο, ότι όπως φαίνεται, τις επόμενες
επόμενες ενδεχομένως ώρες είτε και μέρες θα κληθεί και συμπληρωματική κατάθεση, γιατί υπάρχουν πληροφορίες που έδωσαν και άλλοι εργαζόμενοι έτσι, του συνδρομικού σταθμού της Λάρισας Βάσο, που λένε ότι υπήρχε πρόβλημα στον πίνακα, που ο ίδιος είπε ότι εγώ έβλεπα ότι το κλειδί είχε κουμπώσει και δεν ξέρω τι έγινε κτλ. Mm-hmm. Υπάρχουν, λένε, πληροφορίες που έχουν καταθέσει εργαζόμενοι ότι υπήρχαν προβλήματα για τις προηγούμενες ημέρες, γι' αυτό και έχουν στοιχεία πλέον έτσι ερευνητικές αρχές και θα θέλουν να, ο ίδιος να μεταβεί και πάλι στο δικαστικό μέγαρο για συμπληρωματική κατάθεση. Σήμερα, ωστόσο, είχαμε τον κύριο Άθωνα Παπαδόπουλο, που όπως είπες και εσύ, Βάσο, σχόλιασε βεβαίως τους διαλόγους, σχόλιασε όλα αυτά τα οποία ακούμε όλοι μας αυτές τις ημέρες. Τι λένε οι συγγενείς των θυμάτων αλλά και των τραυματιών για αυτά που ακούνε και οι ίδιοι, αλλά βεβαίως και το δικαστικό κομμάτι, γιατί ένας δικαστικός αγώνας που θα έχει μεγάλη διάρκεια, όπως όλα δείχνουν. Ναι, και το κυρίαρχο μέσα από αυτή τη δικαστική διαδικασία και τη μεγάλη έρευνα είναι η αλήθεια, έτσι, τουλάχιστον αυτοί που καταθέτουν, να καταθέτουν την αλήθεια, γιατί πρέπει όλοι να γνωρίσουμε και κυρίως οι οικογένειες τι δεν πήγε καλά, γιατί χάθηκαν τόσες ανθρώπινες ζωές και τι είναι αυτό που δεν πρέπει να ξανασυμβεί για να μην έχουμε μια παρόμοια τραγωδία. Το ποτέ ξανά που είχε στα αυτιά μας όλες αυτές τις ημέρες, γιατί δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω αυτούς τους ανθρώπους σε καμία περίπτωση, αλλά τουλάχιστον να μην ξαναζήσουμε τέτοια τραγωδία. Και όπως πολύ σωστά λες, να ανοίξουν στόματα, να μιλήσουν, να πούν αλήθειες, αυτά που ενδεχομένως κάποιοι δεν τολμούσαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα να πούν ή το λέγανε, το συζητούσαν μεταξύ τους και δεν έγινε προς τα έξω ή σε κάποιες περιπτώσεις το κατέθεταν κιόλας, έλεγαν ότι κάποιοι άνθρωποι δεν κάνουν για κάποια πόστα, να πούν αλήθειες. Γι' αυτό λοιπόν ανέλαβαν και οι δύο έτσι εφέτες ανακριτές σήμερα στην ΛΑΕΣ, σε ένα πολύ δύσκολο πραγματικά έργο που έχουν να φέρουν εις πέρας σε μια έτσι δικαστική περιπέτεια που έχει ξεκινήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πάμε, Σοφία, να δούμε το ρεπορτάζ που έχεις ετοιμάσει και τις δηλώσεις του δικηγόρου, του κ. Άθωνα Παπαδόπουλου, για όλα αυτά που συζητάμε. Η συνομιλία σε ένα στοιχείο που δημοσιοποιήθηκε και έχει επιτείνει το σοκ και την οργή των ανθρώπων, ανέφερε ο δικηγόρος που εκπροσωπεί δύο θύματα του συνδρομικού δυστυχήματος, Όθωνας Παπαδόπουλος, αναφέροντας και σχολιάζοντας τα ηχητικά ντοκουμέντα. Προχωρούμε στη δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας καταπαντός υπευθύνου, ο οποίος έχει το οποιοδήποτε μερίδιο ευθύνης για το συνδρομικό ατύχημα των Τεμπών. Εκπροσωπώ μία γυναίκα τραυματία και μία οικογένεια που θρηνεί ένα από τα θύματα της τραγωδίας. Θα κάνουμε φίλο και φτερό όλη τη δικογραφία και θα πράξουμε όλες τις ενέργειες που προβλέπονται από τον νόμο των Ισοκής Οπαδόπουλος. Θα κάνουμε φίλο και φτερό την δικογραφία, θα ενεργήσουμε όλες τις ενέργειες που προβλέπονται από τον νόμο, ούτως ώστε να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα φτάσουμε την έρευνα όπου χρειαστεί, σε όλους τους υπαίτιους, όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτοί. Οι συνομιλίες είναι ένα στοιχείο το οποίο δημοσιοποιήθηκε και έχει επιτείνει το σοκ και την οργή αυτών των ανθρώπων. Θα υπάρξουν και άλλα στοιχεία από την έρευνα που θα γίνει και θα συντείνουμε και εμείς σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Ερωτηθείς για το αν οι τραυματίες που εκπροσωπεί του μετέφερε λεπτομέρειες και στοιχεία και το μοιραίο βράδυ στην αμαξοστοιχεία 62, ο κ. Παδόπουλος ανέφερε ότι η περιγραφή που έχει είναι για ένα ταξίδι που γινόταν με επιβάτες που ήταν απολύτως χαλαροί. Η περιγραφή που έχω είναι ένα ταξίδι το οποίο γινόταν με επιβάτες στην αμαξοστοιχεία που ήταν απολύτως χαλαροί και πολλοί από αυτούς με εύθυμη διάθεση, με φωνές και γέλια να ακούγονται μέσα στα βαγόνια και μάλιστα όλοι αυτοί με τους οποίους συνομίλησα μου τόνισαν το πόσο απότομη μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου ήταν η μετάβαση από τη σκηνή της χαλαρότητας εν ώψη ενός ταξιδιού το οποίο πλησίαζε προς το τέλος του, πλησίαζε προς τον προορισμό του και στην κατάσταση μιας σκοτεινής κρύας βραδιάς στην οποία ο καθένας προσπαθούσε να βρει τρόπο να βγει από τα βαγόνια και υπήρχαν εικόνες χάους και καταστροφής μέσα στο σκοτάδι με πολλές φωνές και κραυγές να ακούγονται για επίκληση βοήθειας από ανθρώπους που βρίσκονταν σε πολύ άσχημη κατάσταση από το ατύχημα. Σχετικά με τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τις οικογένειες των θυμάτων και για τις σοβαρά τραυματίες του συνδρομικού δυστυχήματος, ο κ. Παδόπουλος ανέφερε ότι οι άνθρωποι αυτοί αναζητούν την ηθική δικαίωσή τους για τη συμφορά που τους βρήκε τόσο ανέλπιστα και ανεπάντεχα. Ζητούν την τιμωρία και απόδοση ευθυνών. Μάλιστα. Τώρα, σε άλλο επίπεδο, Σοφία, στο επίπεδο της ίδιας της κοινωνίας.
της κοινωνίας που βράζει από θυμό ακόμη μαζί με τη θλίψη που είναι εμφανής έτσι σε όλα τα επίπεδα της καθημερινότητάς μας και είναι απόλυτα λογικό αυτό. Χθες Κυριακή, παρά το γεγονός ότι ήταν Κυριακή, πολλοί βγήκαν στους δρόμους και πάλι της διαμαρτυρίας σε ολόκληρη τη χώρα, στην Αθήνα και σε όλες τις μεγάλες πόλεις, το ίδιο και στη Λάρισα. Λες Βάσο που καθένας θα μπορούσε να κάνει το οτιδήποτε, όμως επέλεξαν πάρα πολύ να βρεθούν σε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας και μάλιστα ξεκινώντας από την κεντρική πλατεία της πόλης, περνώντας από κεντρικούς δρόμους της Λάρισας αλλά και από το σταθμό του ΟΣΕ στη Λάρισα και επιστρέφοντας και πάλι στην κεντρική πλατεία με συνθήματα, με κύριο σύνθημα αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ποτέ ξανά να αποδοθούν ευθύνες. Νομίζω ότι αυτή η ψυχολογία Βάσο που όλων μας είναι κάπου στο τελευταίο χρονικό διάστημα, άκρη άκρη εδώ της χώρας. Η Λάρισα λίγο παραπάνω, γιατί ξέρουμε ότι εδώ συνέβησαν τα γεγονότα. Είναι λίγο διαφορετικό, όχι το κλίμα, πιο βαριά θα λέγαμε έτσι η ατμόσφαιρα σε σχέση με τις υπόλοιπες πόλεις. Δεν λένε όμως να σταματήσουν. Και δεν λένε να σταματήσουν γιατί Βάσο περιμένουν να απαντηθούν αυτά τα γιατί. Γιατί κάποιος παίρνει ένα τρένο που λέει κανείς ότι θα μπορούσε να μετακινηθεί με ασφάλεια. Γιατί λοιπόν 60 σχεδόν άτομα να μην είναι πια στη ζωή και πόσοι τραυματίες ακόμη να παλεύουν στα νοσοκομεία. Αυτό το γιατί που κάνει πάρα πολλούς να βγαίνουν και πάλι στους δρόμους, να συνεχίζουν μάλλον να κινητοποιήσουν. Και έχουμε και άλλη απεργιακή κινητοποίηση, Σοφία, την ερχόμενη Πέμπτη. Την Πέμπτη, μεθαύριο βέβαια. Μεθαύριο, αυτή την Πέμπτη. Και μάλιστα πάρα πολλοί ήδη σύλλογοι, σωματεία, εργαζόμενοι έχουν δηλώσει ότι θα δώσουν δυναμικό παρόν σε αυτή την κινητοποίηση. Δεν θα σταματήσουν. Νομίζω το καταλαβαίνουν. Εγώ προσωπικά Βάσο, στα 23 χρόνια που δουλεύω ως δημοσιογράφος, δεν έχω ξαναδεί τέτοια μαζικότητα από πολίτες που δεν τους βγάζει επειδή αδικήθηκαν στη δουλειά τους, επειδή αδικήθηκαν από ένα νομοσχέδιο, επειδή αδικήθηκαν για οτιδήποτε. Τους βγάζει όλους αυτή η θλίψη και αυτός ο πόνος. Μπαίνουν στη θέση αυτών των γονέων, των ανθρώπων που χάσαν δικούς τους ανθρώπους ή τον ίδιο τους τον εαυτό που θα μπορούσαν να είχαν μετακινηθεί και οι ίδιοι με αυτή την αμαξοστοιχεία. Και είναι και αυτό που λένε, μα γιατί. Γιατί ακατάλληλοι άνθρωποι να είναι σε τόσο σημαντικές θέσεις εργασίας και να διακυβεύεται και η ασφάλεια τόσων πολιτών. Πάμε να δούμε τις εικόνες από την χθεσινή διαμαρτυρία, από τη χθεσινή διαμαρτυρία στη Λάρισα, Σοφία. Για μια ακόμη φορά, ένα μεγάλο ανθρώπινο ποτάμι, Λαρισαίοι πραγματοποίησαν πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης με κατάληξη στο σταθμό του ΟΣΕ, διαμαρτυρόμενοι για την τραγωδία των Τεμπών. Μέσα σε αυτό το τρένο ήταν παιδιά μας, εγγόνια μας. Άρα λοιπόν, θα απαιτήσουμε όλες αυτές τις μέρες μέσα στους δρόμους, μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με όλο το λαό της Λάρισας, να σταματήσει, να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Να υπάρξουν όλες οι προϋποθέσεις που θα διασφαλίσουν την ασφαλή λειτουργία των σιδηροδρόμων για να έχουμε το αυτονόητο. Συγκοινωνίες που να μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Όχι κουβέντες μόνο, όχι διακηρύξεις ή να έχουν το θράσος να βγαίνουν στην τηλεόραση οι υπουργοί και να λένε ότι δεν μπορούσαμε να πούμε όλη την αλήθεια, αν είναι δυνατόν. Είμαστε σήμερα ξανά εδώ, χαιρετίζοντας όλες αυτές τις μέρες τους χιλιάδες διαδηλωτές στην πόλη μας, νεολαίους, εργαζόμενους, συνταξιούχους, όλες τις ηλικίες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των συνδικάτων, έκαναν την οργή τους αγώνα για σύγχρονες, ασφαλείς, φτηνές, μαζικές μεταφορές για το λαό, ξεκαθαρίζοντας ότι μιλάμε για ένα έγκλημα στα Τέμπη και όχι για ένα δυστύχημα. Καλούμε το λαό να διεκδικήσει τώρα σύγχρονους όρους ζωής, ασφάλειας, διαβίωσης. Και γι' αυτό το λόγο οι δυνάμεις της ΔΑΣ στο συνέδριο της ΓΕΣΕ πρότειναν νέα απεργία, πράγμα που ανακοινώθηκε χθες. Το σύνθημα στο μεγάλο συλλαλητήριο έδωσε και πάλι νεολαία της πόλης. Θα μετατρέψουμε ένα εισιτήριο του τρένου ΟΣΕ πάνω δεξιά να γράψουμε τους πετίους που είναι διαδοχικά οι κυβερνητές της Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Και κάτω να γράψουμε ότι αυτά τα παιδιά που πήραν αυτό το εισιτήριο εκείνη τη μαύρη μέρα δεν έφτασαν ποτέ. Με το τραγικό αυτό δυστύχημα, όπου τα συστήματα που είχαν αγοραστεί από το 2000, τα συστήματα ασφάλειας που θα επέτρεπαν στον εκάστοτε σταθμάρχη του σταθμού να βλέπει το που κινούνται τα τρένα, δεν έχουν τοποθετηθεί 23 χρόνια μετά. Μάλιστα, μέσω το ΕΣΠΑ διατέθηκαν από το 2007 ως το 2020 σχεδόν
4 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Το συλλαλητήριο ξεκίνησε να νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής από τη συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία και έπειτα η πορεία κινήθηκε στην οδό Παναγούλη και Φαρσάλου για να περάσει από την πλατεία του ΟΣΕ, επιστρέφοντας ξανά στην κεντρική πλατεία. Πολύ σε ο κόσμος και χθες, έτσι, και προετοιμάζονται πια σε όλες τις πόλεις για την απεργία της ερχόμενης Πέμπτης, Σοφία. Ακριβώς. Τώρα πάμε στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, σε μια πολύ θλιβερή είδηση, καθώς ήταν πάνδημο το τελευταίο αντίο στον Χρήστο Καλομπάτσιο, πρώην αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 64 ετών. Ακριβώς. Και έχουμε όλοι στεναχωρηθεί πραγματικά βάσω στο άκουσμα αυτή τη είδηση από χθες το πρωί. Παρότι ξέραμε και γνωρίζουμε ότι αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, ο ίδιος όμως και εν μέσω πανδημίας που είχαμε μιλήσει, μας είχε πει ότι τα έχει καταφέρει. Δυστυχώς όμως έφυγε 64 χρονών χθες από την ζωή. Σήμερα το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, αλλά φυσικά και αμέτρητοι φίλοι, αλλά και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο οποίος ήταν στο πλευρό του για τουλάχιστον μια δεκαετία. Ο Χρήστος Καλομπάτσιος Βάσο, ως αστυνομικός ξεκίνησε λοιπόν να εργάζεται, έγινε έπειτα και διοικητής στην Τροχέα, αλλά για αρκετά χρόνια και αντιπεριφερειάρχης και μάλιστα σε πολύ σημαντικά πόστα όπως την πολιτική προστασία. Ήταν ο καλός άνθρωπος που ήθελε πάντοτε να βοηθήσει, ευγενικός, χαρισματικός πραγματικά ο Χρήστος Καλομπάτσιος. Θα λείψει πάρα πολύ από πολύ κόσμο πέρα από την οικογένειά του, 64 εξάλλου μόλις ετών. Έτσι. Και είχαμε κάνει με τα τελευταία ρεπορτάζ, ήταν και μέσα στην πανδημία Βάσο, που τον είχα δει και καλά και κάναμε και πολλά ρεπορτάζ και με τα ΤΕΒΑ, με τα προϊόντα, το πρόγραμμα ΤΕΒΑ. Ο ίδιος αισθανόταν έτσι ότι είχε κερδίσει αυτή τη μάχη που έδινε για αρκετά χρόνια. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε. Σοφία μου, σε ευχαριστώ εσένα για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Εμείς να δούμε το ρεπορτάζ. Με θλιμμένα βλέμματα πλημμύρισε ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Αγίου Αιχυλίου στη Λάισα σήμερα νωρίς το μεσημέρι, στην έξοδη ακολουθία του πρώην αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας και αντιπεριφερειάρχη Χρήστου Καλομπάτσου, που έφυγε από τη ζωή στα 64 του χρόνια ύστερα από μάχη που έδωσε με πολύ σοβαρή ασθένεια. Δυστυχώς φεύγει από κοντά μας ένας εξαίρετος άνθρωπος, ένας άξιος οικογενειάρχης, ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει πάρα πολλά στην τοπική κοινωνία, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Για μένα ήταν ένας εξαιρετικός φίλος, ένας πατριώτης, έλκει την καταγωγή του, όπως ξέρετε, από την Αργυθέα. Είναι μια μέρα οδύνης, μια μέρα λύπης, μια μεγάλη απώλεια. Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στη σύζυγό του, στα παιδιά του. Ο Θεός να τον αναπαύσει, δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Εξάλλου, έχει προσφέρει τόσα πολλά στην τοπική κοινωνία, που τα έργα του θα τον συνοδεύουν για πάντα. Ο Εκ λοιπόν άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του προσφέροντας τα κοινά, είτε κατά τη συνδρομία του στην ελληνική αστυνομία, είτε μετά μέσα από την αυτοδιοίκηση που υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια και αγάπη, φθάνοντας στο αξίωμα τον αντιπεριφερειάρχη Λάρισσας. Τα λόγια είναι φτωχά όταν φεύγει ένας φίλος, ένας άνθρωπος που υπηρέτησε την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Έβαλε πλάτη και στα δύσκολα. Συλληπιτήρια. Καλό παράδεισο, Χρήστο. Ο Χρήστος Καλομπάτσιος γεννήθηκε το 1959 στα Βραγκιανά Καρδίτσας. Το 1977 κατατάχθηκε στην ελληνική αστυνομία, από την οποία αποστρατεύτηκε με το βαθμό ταξιαρχού. Είναι δύσκολη μέρα σήμερα. Είναι δύσκολη μέρα για την οικογένεια της περιφέρειας, αλλά και για όλη την κοινωνία της Θεσσαλίας. Ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν κοντά στον συνάνθρωπό του. Ένας άνθρωπος με γενναιότητα, με αφοσίωση στο καθήκον τόσο ως αστυνομικός όσο και ως αντιπεριφερειάρχης και περιφερειακός σύμβουλος. Θα το θυμάμαστε πάντα. Χρήσιμος συνεργάτης, ήταν τιμή μου και τιμή μας που ήταν μαζί μας. Μεγάλη απώλεια. Το πόρνο έδωσαν πλήθος εκπρόσωπων της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας του τόπου, καθώς και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε με το θέμα της τραγωδίας των Τεμπών, σε αυτό το πλαίσιο που όλοι αναζητούν απαντήσεις για το τι συνέβη, και είχαμε αυτό το φρικτό πολύ νεκρό δυστύχημα στις σιδηροδρομικές γραμμές. Καλωσορίζουμε μαζί μας τον κύριο Επαμεινόδα Μπούρα. Είναι πραγματογνώμονας σιδηροδρομικών ατυχημάτων. Κύριε Μπούρα, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σας. Τελικά, ανθρώπινο λάθος θεωρείτε ότι οδήγησε σε αυτή την τραγωδία? Είναι ξεκάθαρο ότι είναι ανθρώπινο λάθος. Είναι μόνο ανθρώπινο λάθος όμως?
Το συγκεκριμένο σιδηροδρομικό δυστύχημα είναι από λάθος ενός ανθρώπου, ο οποίος ξέχασε να επαναφέρει στην κανονική του θέση το κλειδί της αλλαγής των γραμμών, όταν για κάποιο λόγο το είχε ενεργοποιήσει, που από ό,τι γνωρίζουμε όλοι ήθελε να εισέλθει στην άλλη γραμμή, τη βοηθητική γραμμή, ένα άλλο τρένο που μάλλον ήταν ο προαστιακός. Δεν πρέπει όμως, όταν υπάρχει ένα ανθρώπινο λάθος, για όποιο λόγο και να γίνεται αυτό το ανθρώπινο λάθος, είτε για λόγους ανεπάρκειας για τη συγκεκριμένη θέση, είτε για άλλους λόγους, αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη, να υπάρχει μια δικλίδα που να έρχεται να διορθώσει ένα ανθρώπινο λάθος και να μην έχουμε τη σύγκρουση δύο τρένων. Κυρία Σταμακοβλή, το έχω πει από την αρχή ότι το 2023 δεν επιτρέπεται και δεν είναι δυνατόν ένα ανθρώπινο λάθος που στήχησε τη ζωή σε τόσους ανθρώπους, 57 ανθρώπους, να μην υπάρχει μια ασφαλιστική δικλίδα, ένας δεύτερος, ένας τρίτος έλεγχος. Mm-hmm. Όταν αυτό προβλέπεται και από τον κανονισμό. Ναι. Το συγκεκριμένο ατύχημα θα είχε αποφευθεί εάν παρά το λάθος του σταθμάρχη ή του οποιοδήποτε εργαζόμενου στον ΟΣΕ, εάν υπήρχε ένας δεύτερος που τον επέβλεπε, που το επιτηρούσε, που εκ του αποτελέσματος δεν υπήρχε. Και μην πάμε στα αυτόματα συστήματα ασφαλείας. Να πούμε ότι ήταν ακόμα χειροκίνητο, γιατί από ό,τι γνωρίζουμε, mm-hmm. ο χειρισμός της αλλαγής του κλειδιού δεν γινόταν επί της γραμμής, δηλαδή πήγαινε ο κλειδούχος ή ο σταθμάρχης και γύριζε έναν ειδικό λευγέ που, αν τον έχετε δει πως είναι, αλλάζει γραμμή. Η αλλαγή αυτή ήταν μέσα από το σταθμαρχείο, δηλαδή υπήρχε ειδική κονσόλα, πατούσε ή γύριζε ένα κλειδί, γινόταν η αλλαγή και έπρεπε να το ξαναπατήσει ή να το ξαναγυρίσει ανάλογα τη χρήση του, ώστε να επανέλθει στην προτέρα κατάσταση. Κάτι που δεν έγινε. Μάλιστα. Επομένως, λέτε ότι και αυτή οι σταθμάρχες που θα έπρεπε να είναι ως πιο έμπειροι εκείνη τη στιγμή στο σταθμαρχείο της Λάρισας, δεν θα έπρεπε να έχουν φύγει από τη θέση τους. Εσείς αυτό δηλαδή θεωρείτε ως δικλίδα ασφαλείας. Ένα ακόμη ζευγάρι μάτια να βλέπει, οι δύο να βλέπουν τι γίνεται ή τι πάει λάθος. Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα θα έπρεπε, και δεν το γνωρίζουμε, αλλά αυτό θα αποδειχθεί τόσο από τους διορισμένους πραγματογνώμονες όσο και από τη δικαιοσύνη, τι εμπειρία είχε αυτός ο άνθρωπος, τι εκπαίδευση είχε υποστεί, τι εξέταση είχε γίνει για να δουν οι ανώτεροι του ή οι υπεύθυνοι εάν γνώριζε σωστά τον τρόπο λειτουργίας, το γενικό κανονισμό των σιδηροδρόμων και όλα αυτά. Ναι. Αλλά όμως σε κάθε περίπτωση έπρεπε να υπήρχε και ένας δεύτερος έλεγχος. Ναι. Δηλαδή, κύριε Μπούρα, δεν είναι συγκεκριμένες οι εξετάσεις τις οποίες υποβάλλονται οι δυνάμεις σταθμάρχες. Υπάρχουν κάτι για να γίνει κάποιο, όχι για να εξεταστεί κάποιος, υπάρχουν κάτι προϋποθέσεις. Το θέμα είναι τηρήθηκαν, είχε την εμπειρία, διότι εντάξει, να βάλουμε ένα σταθμάρχη ο οποίος έχει εκπαιδευτεί ή έχει περάσει μια εκπαίδευση. Το θέμα είναι, θα τον βάλουμε στον πρώτο ή στο δεύτερο μεγάλο σταθμό? Δεν πρέπει να ξεκινήσει να εξεταστεί ή να παρατηρηθεί από τους ανώτερους του ή από τους παλιούς σε πιο μικρές θέσεις, να δει αν καταφέρνει το α, το β για να φτάσουμε στο ω, διότι το γνωρίζετε καλύτερα εσείς από εμένα. Ο σταθμός της Λάρισας δεν είναι ένας διερχόμενος σταθμός. Δηλαδή έχουμε ένα σταθμάκι, περνάει μία αμαξοστοιχεία. Mm-hmm. Υπάρχει διπλή γραμμή, υπάρχουν ανταποκρίσεις, υπάρχουν βοηθητικές γραμμές, υπάρχει και ο προαστιακός. Άρα δηλαδή ο συγκεκριμένος σταθμάρχης θα έπρεπε να ξέρει απ' έξω και ανακατοπά τον τρόπο λειτουργίας του ευρύτερου σταθμού της Λάρισας. Ναι. Επομένως, εσείς... Και από ό,τι έχετε πει εσείς οι δημοσιογράφοι από την έρευνα που έχετε κάνει,
γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να πάμε και ούτε είχαμε λόγο αφού δεν είμαστε διορισμένοι. Ο άνθρωπος αυτός έκανε την κίνηση και ξέχασε να επαναφέρει το κλειδί. Αυτό δεν έπρεπε να τον επιτηρούσε να ήταν, εγώ θα σας πω ότι δεν έπρεπε να ήταν και δεύτερος και τρίτος σταθμάρχης, που από ό,τι λένε οι βάρδιες έπρεπε. Βέβαια αυτά θα τα βγάλει η δικαιοσύνη και θα αναδειχθούν μέσα από την έκθεση, μέσα από την έκθεση των πραγματογνωμών. Τώρα, με βάση τη δική σας εμπειρία, κύριε Μπούρα, εσείς τι θεωρείτε, τι πιστεύετε, γιατί ένας σταθμάρχης που εκπαιδεύεται όπως εκπαιδεύτηκε, και αυτό θα το δούμε στη συνέχεια, σε αυτή την ηλικία και μπαίνει σε μια τόσο σημαντική θέση, γιατί να βρίσκεται με τέτοια κίνηση τρένων σε αυτή τη θέση και μάλιστα μόνος του? Δηλαδή, ποιος ο λόγος που τοποθετήθηκε ο συγκεκριμένος σταθμάρχης σε ένα σταθμό που έχει μεγάλη κίνηση, ιδιαίτερα εκείνες τις μέρες, που ήταν και το τριήμερο? Από ό,τι γνωρίζουμε όλοι και έχουμε ακούσει και παρακολουθούμε, η στιγμή του ατυχήματος στη Βάρδια πρέπει να υπήρχαν τρεις σταθμάρχες. Mm-hmm. Από ό,τι ακούμε όλοι. Μάλιστα, ο ένας για κάποιο λόγο έφυγε ακούγοντας αυτά που ακούμε στις απομαγνητοφωνήσεις. Mm-hmm. Αυτό θα το εξετάσει και πάλι σας λέω η Επιτροπή. Mm-hmm. Όμως θα έπρεπε σε συγκεκριμένους σταθμούς μεγάλους, όπως είναι ο σταθμός της Λάριζας, να ήταν τουλάχιστον δύο ή τρεις σταθμάρχες. Θέλω να πιστεύω η Επιτροπή θα το ξεκαθαρίσει αυτό, αλλά και ο κανονισμός, γενικός κανονισμός λειτουργίας των σιδηροδρόμων, αυτό αναφέρει. Εάν μου επιτρέπετε, κυρία Σαμακοντή, έχουμε λίγο χρόνο. Ναι, παρακαλώ. Έγινε ένα τραγικό γεγονός. Να δούμε τι πρέπει να γίνει αύριο. Διότι σε λίγες μέρες, θα είναι 10-15, η γραμμή θα επισκευαστεί. Ναι. Πώς πρέπει να ξαναλειτουργήσει το τρένο? Δεν πρέπει να σκεφτούν κάποιοι αρμόδιοι ότι σε λίγες μέρες θα πρέπει το τρένο να είναι γεμάτο με επιβάτες? Θα νιώσουν αυτή την ασφάλεια οι επιβάτες? Βεβαίως. Οι τρένοι να βγουν και να πούν ότι τα τρένα είναι ασφαλή, ώστε να έχουμε το επιβατικό κοινό που αρμόζει στον ΟΣΕ. Εάν έχω λίγο χρόνο, να σας πω δύο πράγματα. Δεν επιτρέπεται ό,τι είναι από τη γραμμή και κάτω, δεξιά και αριστερά, να ανήκει στον ΟΣΕ, και ό,τι είναι επί της σιδηροδρομικής γραμμής να ανήκει στην Τρενοσέ. Έτσι είναι ο νόμος, έτσι εφαρμόζουμε. Για μένα θα πρέπει να καθίσουν σε ένα τραπέζι όλοι οι αρμόδιοι και να πούν ότι πρέπει να λειτουργήσει με ασφάλεια και να ξαναγεμίσει επιβάτες ο σιδηρόδρομος. Δεν το βλέπουμε αυτό μέχρι στιγμής, κύριε Μπούρα. Δεν το βλέπουμε αυτό, να κάθονται στο ίδιο τραπέζι αυτοί που έχουν την ευθύνη λειτουργίας εύρυθμης του σιδηροδρόμου. Έπρεπε να είχαν κάτσει και να συγκονόντουσαν από το τραπέζι όταν έβγαινε λευκός καπνός. Εάν έχει προβλήματα η μια υπηρεσία με την άλλη, ας τα λύσουν εκτός. Δηλαδή στα δικά τους χωράφια, μου επιτραπεί η έκφραση. Ναι. Εδώ είναι να ξαναλειτουργήσει ο σιδηροδρόμος, πρέπει και επιβάλλεται. Έχουμε τουρισμό. Δεν μπορούν τα τρένα, μόλις ξαναγίνει η γραμμή, να πηγαίνουν άδεια. Τα τρένα πρέπει να είναι γεμάτα. Είναι ένα μέσο μεταφοράς, όπως είναι τα αεροπλάνα, τα αυτοκίνητα, τα πλοία. Θα πρέπει όμως να κινούνται με ασφάλεια, όπως πριν κάποια χρόνια είχαμε ασφάλεια στους σιδηρόδρομους. Και να πω και κάτι. Πριν κάποια χρόνια η γραμμή ήταν μονή. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Η γραμμή τώρα είναι διπλή, δηλαδή ξεχωριστή για άνοδο, ξεχωριστή για κάθο. Επιτρέπεται να γίνονται τέτοια σιδηροδρομικά ατυχήματα? Σε διπλές γραμμές, λοιπόν, όχι. Ναι. Βεβαίως, είναι ξεκάθαρα, είναι όπως είναι οι αυτοκινητόδρομοι. Δηλαδή το ένα ρεύμα ανεβαίνει, το άλλο, η μία γραμμή ανεβαίνει και η άλλη κατεβαίνει. Mm-hmm.
Εγώ κάνω έκκληση προσωπικά και πιστεύω ο απλός κόσμος θέλει αυτό, να καθίσουν κάτω και να βρουν μέχρι να πάρουν τα την τηλεδιοίκηση και την τηλεκίνηση των σιδηροδρομικών γραμμών. Να καθίσουν κάτω και όπως πριν χρόνια δούλευαν οι σταθμάρχες, έτσι να δουλεύουν και σήμερα, και το πολύ πολύ ας είναι και ένα άτομο παραπάνω. Δεν μιλάμε στα γραφεία. Μιλάμε στην κίνηση, στη σιδηροδρομική γραμμή, μιλάμε στο σταθμαρχείο που να ελέγξει. Και επίσης θα πρέπει, κατ' εμέ, να μειώσουν και λίγο την ταχύτητα μέχρι να πάρουμε το ευρωπαϊκό σύστημα τηλεδιοίκησης που μπορεί να ελέγχει και να σώζει ζωές όταν επέμβει ή όταν κάνει το ανθρώπινο λάθος ο οποιοσδήποτε. Μάλιστα. Μέχρι τότε λοιπόν ας μειώσουμε λίγο την ταχύτητα, ας πάμε και ένα τέταρτο πιο αργά στη Θεσσαλονίκη. Το α και το ω είναι να μπει ο επιβάτης και να κατέβει στον προορισμό του και να είναι ασφαλής. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μπούρε. Ευχαριστούμε θερμά. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Πάμε να δούμε και την επικαιρότητα στη Μαγνησία. Ο Βασίλης Μπατίδης εδώ μαζί μας. Βασίλη, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Ένα καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Και πρέπει να πούμε ότι και στο Βόλο χθες, Κυριακή χθες, είχαμε και νέα συγκέντρωση, νέο συλλαλητήριο για τα ΤΕΜΠΗ και πορεία διαμαρτυρίας. Ακριβώς όπως συνέβη και στην Αθήνα, έτσι και στις άλλες πόλεις της περιφέρειας συμπεριλαμβανομένου και του Βόλου, πραγματοποιήθηκαν νέα συλλαλητήρια χθες και συγκεντρώσεις. Είχαμε συγκεκριμένα στην Πλατεία Ελευθερίας από πλευρά συλλογικοτήτων φορέων σωματείων ένα κάλεσμα της ΑΔΔΗ, το οποίο υπήρξε και τις προηγούμενες ημέρες και για τη νέα συγκέντρωση που έγινε χθες Κυριακή, με αρκετό κόσμο να δίνει το παρόν και στο Βόλο μετά τα επιτυχημένα και με μεγάλη συμμετοχή συλλαλητήρια τα οποία πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Κοινή γραμμή, θα λέγαμε, των όσων τοποθετήθηκαν και στις τηλεοπτικές κάμερες από πλευρά συλλογικοτήτων, σωματείων και φορέων, είναι να χυθεί απλέτο φως στα αίτια της τραγωδίας των ΤΕΜΠΗ και σε κάθε περίπτωση εκεί που πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, αυτό να γίνει όπως αρμόζει στην περίπτωση. Για να δούμε το ρεπορτάζ. Μετά τη μεγάλη ευεργιακή κινητοποίηση για το συλλαλητήριο της Τετάρτης για το δυστύχημα στα ΤΕΜΠΗ, η ΑΔΔΗ απίφθινε κάλεσμα συμμετοχής σε νέο συλλαλητήριο χθες από πλευρά συνδικάτων, φοιτητικών συλλόγων και μαζικών φορέων στο Σύνταγμα. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Εκτελεστική Επιτροπή, αναφέρθηκε οι μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις και οι πορείες που έγιναν σε ολόκληρη τη χώρα στις 8 Μάρτη με αφορμή του τραγικού έγκλημα στα ΤΕΜΠΗ, που κόστησε τη ζωή σε 57 συμπολίτες στη συντριπτική τους πλειοψηφία νέων παιδιών, έδωσε και μήνυμα συνέχισης του αγώνα. Κάλεσμα απευθύνθηκε όμως και από άλλες συλλογικότητες και φορείς. Συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε και στην πόλη του Βόλου, με αφετηρία την Πλατεία Ελευθερίας το μεσημέρι της Κυριακής. Να τιμωρηθούν οι ένοχοι για το έγκλημα στα ΤΕΜΠΗ στη συνείδηση του λαού. Συνεχίζουμε αταλάντευτα τον αγώνα, συνεχίζουμε στον δρόμο που χαράξαμε και χάραξαν εργαζόμενοι, φοιτητές, μαθητές και στο προηγούμενο συλλαλητήριο που όμοιό του δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια και ετοιμαζόμαστε μετά και το σημερινό μαζικό συλλαλητήριο για την ερχόμενη Πέμπτη, ημέρα πανελλαδικής απεργίας. Και καλούμε τον κόσμο, τα σωματεία, τους μαζικής φορείς, τους φοιτητικούς συλλόγους. Η αντίδραση των μαθητών και των φοιτητών και των εργαζομένων και όλη της νεολαίας γενικότερα θα συνεχιστεί μέχρι να αποδοθούν όλες οι ευθύνες φυσικά. Αλλά δεν θα σταματήσει εκεί, γιατί οι μαθητές έχουν συνειδητοποιήσει ότι αυτό δεν είναι ένα ξεχωριστό γεγονός από την τραγική κατάσταση που βιώνουν κάθε μέρα. Την ακρίβεια που βιώνουν οι γονείς τους, την ακρίβεια στα φροντιστήρια, στην ενέργεια, το σάπιο εκπαιδευτικό σύστημα. Και καταλαβαίνουν ότι το ποτήρι έχει ξεχυλήσει, ότι το σύστημα δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες τους. Και συνάδελφοι, συναγωνίστριες και συναγωνιστές, βρισκόμαστε και σήμερα εδώ, μετά τις κινητοποιήσεις της προηγούμενης εβδομάδας και τις μεγαλειώδεις πορείες της Τετάρτης, όταν και χιλιάδες λαού βγήκαν στους δρόμους του Βόλου. Μετά το έγκλημα στα ΤΕΜΠΗ, ένα έγκλημα προδιαγεγραμμένο, με θύματα δεκάδες νέους ανθρώπους, συναδέλφους μας, στη θέση των οποίων θα μπορούσε να βρίσκεται ο καθένας από εμάς. Στους ενόχους για το έγκλημα αυτό, το κράτος, όλες τις κυβερνήσεις που έβαλαν το κέρδος της εταιρείας πάνω από την ανθρώπινη ζωή, δηλώνουμε ξεκάθαρα. Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας. Προκειμένου αυτό το έγκλημα να μην ξεχαστεί. Τη θλίψη και την οργή μας για την ανίποτη τραγωδία και τον άδικο χαμό συμπολιτών μας.
και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων. Δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράσταση στις οικογένειες των θυμάτων. Για μια ακόμη φορά δηλώνουμε προς η τραγική βραδιά στα Τέμπη δεν θέλουμε να ξεχαστεί. Οφείλουμε στους νεκρούς να μην ξεχάσουμε. Οφείλουμε στη νέα γενιά να μην σοπάσουμε. Οφείλουμε δημιουργικά να πάμε στην επόμενη μέρα. Στο μεταξύ, στο κτίριο του δικαστικού Μεγάρου Βόλου ξέσπασαν άτομα του αντιεξουσιαστικού χορού τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Όπως κατεγράφει, άγνωστοι δράστες πέταξαν πέτρες και έσπασαν τα τζάμια των δικαστηρίων στην πλευρά της οδού Κουταρέλια, ενώ πέταξαν κόκκινες μπογιές στην κεντρική είσοδο και στους τείχους. Το τελευταίο δεκαήμερο επικρατεί αναβρασμός μετά τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, ενώ τις προηγούμενες ημέρες στόχος των αντιεξουσιαστών έγιναν τραπεζικά υποκαταστήματα και ATM της πόλης. Μάλιστα, την ίδια ώρα, Βασίλη, τρέχει και η εισαγγελική έρευνα για την αναρωτική άδεια που έλαβε μία μέρα μετά την τραγωδία ο επιθεωρητής του ΟΣΕ, μια άδεια που υπεγράφει από γιατρούς του νοσοκομείου Βόλου. Ναι, προκαταρκτική έρευνα της εισαγγελίας Βόλου για την αναρωτική άδεια που δόθηκε από τους δύο γιατρούς του επιθεωρητή του ΟΣΕ, όπως είπε σωστά, Βάσο, βρίσκεται σε εξέλιξη. Με νέα στοιχεία να έρχονται όμως στο φως για το δυστύχημα στα Τέμπη. Η αναρωτική άδεια του επιθεωρητή του ΟΣΕ φαίνεται πως ξεκινά στις 2 Μαρτίου, όχι δηλαδή το πρωί, κάποιες ώρες μετά το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, αλλά την επόμενη μέρα, οπότε και η εικόνα για το τι είχε συμβεί ήταν πια πιο ξεκάθαρη. Συνέπεια, ανακριτική έρευνα προχωρά και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αναλάβει την υπόθεση ο εφέτης ανακριτής, που ομόφωνα ορίστηκε από την Ολομέλεια Εφετών. Υπενθυμίζεται πως με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας Εφετών ορίστηκαν δύο εφέτες ανακριτές για να αναλάβουν από τούδο και στο εξής τις ανακρίσεις για την τραγωδία. Πρόκειται για τον Σωτήρη Μπαϊκάνη και την αναπληρώτρια Σοφία Λιμπεριάδου. Τώρα, πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Το προηγούμενο τρίμερο ο Βόλος φιλοξένησε το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Νομικών. Ναι. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Βόλο και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Βαλής. Η Ένωση Ελλήνων Νομικών, η ΘΕΜΗ, σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο του Βόλου, με θέμα το δίκαιο της ενέργειας και του περιβάλλοντος, επίκαιρα θέματα σε κάθε περίπτωση, με τις εισηγήσεις κορυφαίων νομικών. Και το συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Να δούμε το ρεπορτάζ. Η καρδιά του νομικού κόσμου χτύπησε στο Βόλο 10 και 11 Μαρτίου. Η Ένωση Ελλήνων Νομικών, η ΘΕΜΗ, σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου, διοργάνωσε το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριό της με το εξαιρετικά επίκαιρο θέμα το δίκαιο της ενέργειας και του περιβάλλοντος στην πόλη του Βόλου και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Βαλής της Αγριάς. Κατά τη διάρκεια του διημέρου, κορυφαίοι και εξέχοντες εισηγητές ανέλησαν κάθε πτυχή που σχετίζεται με τη νομική προσέγγιση ενεργειακών και περιβαλλοντικών ζητημάτων. Στόχος ήταν η ανταλλαγή γνώσης και γόνιμου προβληματισμού σε θέματα θεωρίας και πράξης που αφορούν τους σύνθετους και συνεχώς μεταβαλλόμενους κλάδους της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Το συνέδριο, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, απευθύνθηκε στους δικηγόρους και νομικούς όλης της χώρας, στα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών αλλά και στα αρμόδια στελέχη των ιδιωτικών εταιριών. Τώρα, επίκειται και η δίκη τις επόμενες ημέρες μεθαύριο, ναι, για το θάνατο του Βασίλη Μάγκου. Ναι. Βασίλη, και έχουμε μια παρέμβαση από τον πατέρα του. Δήλωσε με αφορμή την εκδίκαση αυτής της υπόθεσης του γιου του, που ξεκινάει την Τετάρτη 15 Μαρτίου, κοινοποίησε ο Γιάννης Μάγκος. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, εκφράζουμε την πεποίθηση πως το μονομελές πλημμυλιοδικείο Βόλου, το οποίο στις 15 Μαρτίου δικάζει μόνο το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης που προξένησε ένα αστυνομική στο γιο μας Βασίλειο Μάγκο, θα συνταχθεί προς τις κατευθύνσεις που θέτει η εισαγγελική διάταξη του εισαγγελέφετων Λάρισας. Η ανωτέρω διάταξη συμπληρώνει, η οποία μας κοινοποιήθηκε πρόσφατα μετά από προσφυγή μας, ζητά την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης για το κακούργημα των βασανιστήριων. Ευελπιστούμε, αναφέρει ο Γιάννης Μάγκος, ότι το μονομελές πλημμυλιοδικείο δεν θα βιαστεί να κλείσει την υπόθεση στο χαμηλότερο δυνατό ποινικό επίπεδο. Η υπόθεση συμπληρώνει πρέπει να κριθεί συνολικά και για όλους τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς από το αρμόδιο δικαστήριο κακουργημάτων. Μάλιστα. Τώρα πάμε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και πάμε να δούμε μια υπόθεση που θα μας θυμίσει παρόμοιες υποθέσεις, ναι, που αναδείξαμε από το Σεπτέμβριο και έπειτα και εδώ από την τηλεόραση του Άστρα, με φοιτητές που είναι να λάβουν το πτυχίο τους αλλά δεν μπορούν να συμμετέχουν στην ορκομοσία διότι χρωστούν ένα ποσό για την φοιτητική εστία. Εδώ μιλάμε και για μια αριστούχα φοιτήτρια, μάλιστα. Ακριβώς. Είναι μια νέα περίπτωση μετά τα όσα καταδείξαμε και με τα αποκλειστικά ρεπορτάζ τηλεόραση του Άστρα. Όπου, όπως γνωστοποίησε, δεν της δίνουν το πτυχίο γιατί δεν έχει να πληρώσει τη φοιτητική μερίμνα. Μιλάμε για την Ελισάβετ Μάτιου. Και γιατί ποσό, Βασίλη? Είναι ένα ποσό το οποίο. 270 ευρώ. Ακριβώς, ανέρχεται στα 270 ευρώ προς τη διεύθυνση φοιτητικής μερίμνας. Είναι από το Χρυσό Σερών, αριστούχος, όπως είπε, τελειόφοιτη του τμήματος νοσηλευτικής και μέλος πολύτεκνης οικογένειας, η κοπέλα, η οποία μίλησε στην τηλεόραση του Άστρα. Τώρα να σημειώσουμε
Όπως έχουμε μια εξέλιξη, υπήρξε παρέμβαση από το Πανεπιστήμιο. Γνωστοποιείται ότι το Πριτανικό Συμβούλιο εξέτασε την περίπτωση της νεαρής φοιτήτριας και αναφέρει ότι το ποσό για τις φοιτητικές αιστείες ανέρχεται στα 150 τον χρόνο. Ναι. Η συγκεκριμένη κοπέλα, συμπληρώνουν, διέθετε ένα από τα πιο υψηλά εισοδήματα των φοιτητών που μένουν στις φοιτητικές αιστείες. Ναι. Το ποσό της οφειλής έχει πληρωθεί, λένε, από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ έχει δρομολογηθεί, γνωστοποιούν, και η διαδικασία τελικά για την ορκομοσία της. Επομένως, με το που αναδείχθηκε, είχαμε και την παρέμβαση. Ακριβώς, είχαμε παρέμβαση και αυτό είναι σημαντικό να συμβαίνει και να λύνονται τα προβλήματα, ειδικότερα για παιδιά τα οποία αξίζουν να λάβουν το πτυχίο, γιατί μιλάμε για ρυστούχο. Θέλει να μην λάβουν το πτυχίο τους τα παιδιά. Εννοείται. Και πόσο μάλλον όταν και οι βαθμολογίες τους είναι, δεν είναι δηλαδή φοιτητές οι οποίοι κατατάσσονται στους αιώνιους φοιτητές, για παράδειγμα, ή άνθρωποι οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει τις σπουδές. Και με άριστα. Γι' αυτό το λέω. Ένας λόγος παραπάνω λοιπόν, ακριβώς, όταν έχεις να κάνεις και με ένα παιδί το οποίο είναι από μια οικογένεια που δύσκολα τα φέρνει πέρα και βόλτα, αλλά παρόλα αυτό το παιδί πετυχαίνει και υψηλές βαθμολογίες, πόσο μάλλον σε αυτή την περίπτωση που να εξετάζεται πολύ πιο γρήγορα. Άμεση παρέμβαση και κλείνει και αυτή η εκκρεμότητα. Πάμε όμως να παρακολουθήσουμε, γιατί χρειάστηκε και σε αυτή την περίπτωση να αναδειχθεί για να κλείσει η εκκρεμότητα. Ένα ακόμη περιστατικό με τον εσωτερικό κανονισμό των αισθητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έρχεται στο φως. Μια φοιτητρία κινδυνεύει, όπως αποκαλύπτεται, να μείνει χωρίς πτυχίο, καθώς χρωστάει το χαράτσι των φοιτητικών αισθητών. Η τελειοφοιτή του τμήματος νοσηλευτικής, Έλλη Μάτιου, καταγγέλει πως δεν της δίνουν το πτυχίο της, γιατί δεν έχει να πληρώσει 270 ευρώ για τη φοιτητική μέρημνα. Είστε εκεί φοιτητές εδώ πέρα στην φοιτητική μέρημνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχομαστε αντιμέτωποι με έναν άδικο εσωτερικό κανονισμό που ισχύει μόνο για τους φοιτητές, τους εστιακούς. Αυτός δηλαδή που κάθε χρόνο μένουν στις εστίες με αυστηρά εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια και ακαδημαϊκά. Mm-hmm. Και αυτός ο άδικος ο κανονισμός λέει ότι για να είσαι δικαιούχος κάθε χρόνο και να παίρνεις δωμάτιο στις εστίες, αλλά και για να μπορείς να πάρεις πτυχίο, δεν πρέπει να οφείλεις χρήματα στο πανεπιστήμιο. Ναι. Τα χρήματα αυτά σχετίζονται με το χαράτσι που πληρώνουμε στις εστίες. Και αυτό το χαράτσι είναι 150 ευρώ για τα δίκλινα και 400 ευρώ το χρόνο για τα μονόκλινα δωμάτια. Τελειόφοιτης του τμήματος νοσηλευτικής, Ακριβώς, στην νοσηλευτική. Τελείωσα. Ουσιαστικά πέμπτο έτος, γιατί είναι και η εξομοίωση. Η καταγωγή σου είναι από το Βόλο? Όχι, είναι από το Χρυσό Σερών. Από τις Σέρες. Εμείς οι φοιτητές, όλοι μαζί, δεν βγήκα εγώ τώρα αποκλειστικά και μόνο για τον εαυτό μου. Και οι φοιτητές, αυτό είναι μια συλλογική προσπάθεια που κάνουμε. Γιατί θέλουμε και ζητάμε αυτός ο άδικος ο κανονισμός να καταργηθεί. Δεν έχει καμιά ουσία να υπάρχει, καμία σχέση με, με τις πραγματικές ανάγκες των φοιτητών, που είναι να σπουδάζουν εδώ πέρα στις εστίες, να ζουν με αξιοπρέπεια στα δωμάτια των εστιών. Είναι όλα πληρωμένα από το φορολογούμενο λαό και οι φοιτητές απαιτούμε να καταργηθεί εδώ και τώρα ο άδικος κανονισμός. Θεωρώ ότι είναι άδικο, είπε, ένα χαράτσι να είναι προϋπόθεση για να μπορεί ένας φτωχός φοιτητής να πάρει το πτυχίο του. Η φοιτήτρια από τις Σέρες επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι είναι πολλοί άνθρωποι που έχουν επικοινωνήσει και τις μεταφέρουν ότι θέλουν να βοηθήσουν. Και αυτό την έχει συγκινήσει. Συμπλήρωσε πως δεν είμαστε πελάτες στα πανεπιστήμια, θέλουμε δωρεάν παιδεία. Και πάμε τέλος, Βασίλη, να δούμε και ένα θέμα για το πώς εξελίσσονται έτσι διάφορες εργασίες, διάφορα έργα στις δημοτικές ενότητες στο Βόλο. Ναι, συγκεκριμένα στο ρεπορτάζ τοποθετείται ο αρμόδιος αντιδήμαρχος δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Βόλου, ο κ. Σκοπάνας, ο οποίος δίνει το περίγραμμα για όλες αυτές τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και επισημαίνει ότι γίνεται πράξη η δέσμευση από τη Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο Αχιλλέα Μπέου και τους συνεργάτες του για να πέσει βάρος πλέον αυτά τα χρόνια και τη δύσκολη αυτή περίοδο και στις δημοτικές ενότητες που αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Ασφαλτοστρώσεις, έργα που έχουν να κάνουν με παιδικές χαρές αλλά και άλλα, είναι αυτά τα οποία υλοποιούνται και είναι στο πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής σύμφωνα με τον κ. Κοπάνα. Ευχαριστώ εσένα για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Να δούμε το θέμα. Στο στοχευμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων για την Νέα Αγχίαλο αναφέρθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος δημοτικών ενωτήτων του Δήμου Βόλου, κ. Σκοπάνας, ο οποίος ενημέρωσε ότι αφορά κυρίως τον κεντρικό ιστό της Νέας Αγχιάλου. Πιο ειδικά σε δρόμους υψηλής κυκλοφορίας, σε δρόμους που εξυπηρετούν την αγορά και σε δρόμους που οδηγούν σε σχόλια. Τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στην περιοχή από τη Δημοτική Αρχή καταπώνησαν σε κάθε περίπτωση το εσωτερικό οδικό δίκτυο. Για να επουλωθούν οι πληγές του οδικού δικτύου, ο Δήμαρχος Βόλου επεξεργάστηκε σύμφωνα με τον κύριο Κοπάνα ένα στοχευμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων που θα αρχίσει συγκεκριμένα να υλοποιείται τους ερχόμενους μήνες. Εδώ στη Νέα Αγχίαλο, η Δημοτική Αρχή του Αχιλλέα Μπέου υλοποιεί μεγάλα έργα, όπως είναι το αποχαιρετικό δίκτυο, ένα έργο με τεράστια περιβαλλοντική αξία, η ενίσχυση και επέκταση του δικτύου ομβρίων υδάτων για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων πλημμυρισμού που υπήρχαν, η αντικατάσταση σωληνώσεων ίδρυυσης, η σύνδεση και η παροχέτευση φυσικού αερίου. Οι εργασίες που εκτελέστηκαν για τα έργα αυτά ταλαιπώρησαν και καταπώνησαν το εσωτερικό οδικό δίκτυο της Νέας Αγχιάλου. Για να επουλώσουμε τις πληγές του οδικού δικτύου, ο Δήμαρχός μας Αχιλλέας Μπέος επεξεργάστηκε και ανακοίνωσε ένα στοχευμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων
κυρίως στο κεντρικό ιστό της Νέας Αγχιάλου. Συγκεκριμένα θα επισκευαστούν δρόμοι με την τοποθέτηση καινούργιου ασφαλτικού τάπητα, οι οποίοι παρουσιάζουν υψηλή κυκλοφορία, δρόμοι που εξυπηρετούν την κεντρική αγορά, δρόμοι που οδηγούν σε σχολεία. Αυτό το έργο είναι συνέχεια της ολικής ασφαλτόστρωσης της Εθνικής Οδού Ελευθερία και τμήματων οδών της Νέας Αγχιάλου που πραγματοποιήσαμε πέρσι στην προσπάθεια να αποκαταστήσουμε την βατότητα των δρόμων αυτών. Δημιουργήσαμε μια υπέροχη πλατεία εδώ στο Λονάκι που βρισκόμαστε με τρεις παιδικές χαρές, σύγχρονες και ασφαλείς για τα παιδιά μας, ενώ φωτογωγήσαμε με ένα καινούριο δίκτυο δημοτικού φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED, δίνοντας λάμψη και περισσότερο φως στους παραθαλάσσιους οικισμούς της Νέας Αγχιάλου, στο Αλωνάκι, στο Λόγκο και στη Δημητριάδα. Σύνθημα της Δημοτικής Αρχής του Αχιλλέα Μπέου είναι έργα, έργα παντού, έργα στο Βόλο, έργα στη Νέα Ιωνία, έργα σε όλες τις περιφερειακές μας ενότητες. Με αυτά τα έργα αλλάζουμε την εικόνα του Δήμου μας και με αυτά τα έργα κάνουμε πραγματικότητα το όραμά μας για την ποιοτική αλλαγή στο Δήμο Βόλου. Ο κ. Σκοπάνας μίλησε παραλληλά για την καινούργια πλατεία με τρεις ασφαλείς παιδικές χαρές που δημιούργησε η Δημοτική Αρχή για τη φωταγώγηση των παραθαλάσσιων οικισμών της Νέας Αγχιάλου με καινούργιο δίκτυο δημοτικού φωτισμού παράλληλα. Σύνθημα της Δημοτικής Αρχής του Αχιλλέα Μπέου, τόνισε ο κ. Σκοπάνας, είναι έργα παντού. Με αυτά τα έργα συμπλήρωση αλλάζουμε την εικόνα του Δήμου μας και κάνουμε πραγματικότητα το όραμά μας για την ποιοτική αλλαγή. Μάλιστα, και πάμε τώρα να δούμε και κάποιες άλλες ειδήσεις από Τρίκαλα και Καρδίτσα με τη βοήθεια του Γιώργου Καραμάνη. Γιώργο, καλό απόγευμα και σε σένα. Καλό απόγευμα, Βάσο. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η άνοιξη, παρά το γεγονός έτσι ότι τόσο τραγικά ξεκίνησε, ναι, φέτος λόγω της τραγωδίας. Ωστόσο, τα σχολεία από τη δική τους πλευρά έχουν ξεκινήσει τις πολυήμερες εκδρομές τους που ήθιστε να γίνονται τέτοια περίοδο. Ακριβώς, Βάσο. Στις κορυφαίες επιλογές πολυήμερων σχολικών εκδρομών από όλη τη χώρα βρίσκονται και πάλι τα Τρίκαλα. Mm-hmm. Ήδη με το που μπήκε ο Μάρτιος, τα πρώτα λεωφορεία άρχισαν να καταφθάνουν με τους μαθητές να δίνουν τη δική τους μοναδική τουριστική νότα στην πόλη. Το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναμένονται και περισσότερα σχολικά εκδρομικά να καταφθάνουν, ανεβάζοντας τις κρατήσεις στα καταλήμματα της περιοχής, αλλά και ενισχύοντας σημαντικά την τοπική αγορά. Πέρα από την πόλη, την οποία εξερευνούν με μεγάλο ενθουσιασμό οι μαθητές, επιλέγουν να επισκεφθούν τα μετέωρα και την περιοχή της πύλης, ενώ αρκετές φορές εξορμούν και στο γειτονικό νόμο, στο νόμο Καρδίτσας. Μάλιστα, τώρα πάμε στην Καρδίτσα να δούμε εκεί ότι έχουμε έργα εξυγχρονισμού για το σύστημα άρδευσης, που αφορά ένα θέμα που αφορά βέβαια τους αγρότες. Ναι, Βάση, ήταν ένα χρόνιο θέμα το οποίο ήταν στα σκαριά να γίνει. Ένα μεγάλο έργο που θα αλλάξει τα δεδομένα της άδρασης για τους αγρότες του Δήμου Καρδίτσας και όχι μόνο, θα υλοποιήσει η Δημοτική Αρχή. Πρόκειται για έργο που αφορά την αναβάθμιση των υποδομών άδρασης με έξυπνα συστήματα, με τηλεδιαχείριση, τηλεμέτρηση και εξορθολογισμό στο αρδευτικό. Το έργο θα υλοποιηθεί μετά την αποσχετική μελετητική πρόταση που υπέβαλε η Δημοτική Αρχή στο μέτρο υποδομές έγκυων βελτιώσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των 112 προτάσεων που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν, η πρόταση της Καρδίτσας αξιολογήθηκε στην 7η θέση, δίνοντας έτσι συστηματική δουλειά που έκανε η Διεύθυνση Προγραμματισμού και η Τεχνική Υπηρεσία είναι του Δήμου Καρδίτσας. Πολύ καλή θέση, 7η θέση. Να πούμε ότι το έργο έχει προϋπολογισμό 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Και αυτό θα βοηθήσει και τους αγρότες να ποτίζουν κανονικά τα χωράφια τους, αλλά να έχουμε και μια ορθή διαχείριση του νερού, έτσι, να μην υπάρχει σπατάλη και να μην χάνεται άδικα το νερό. Τώρα πάμε τέλος, Γιώργο, να δούμε και τον 14ο ημιμαραθώνιο Καλαμπάκας Τρικάλων. Ο 14ος ημιμαραθώνιος Καλαμπάκας Τρικάλων, στη μνήμη του Θανάση Σταμόπουλου, ολοκληρώθηκε με εκατοντάδες συμμετοχές. Ο αγώνας προγραμμήθηκε από δρομής και από Ελλάδα και εξωτερικό, διεξήχθηκε με απόλυτη επιτυχία, με σπουδαίους αθλητές να πετυχαίνουν νέα ρεκόρ. Πρώτος τερμάτισε ο πρωταθλητής Κώστας Σταμούλης, καταγράφοντας χρόνο 1 ώρα 4 λεπτά και 24 δεύτερα, και από τις γυναίκες πρώτη κατατάχθηκε η Pop Arsova Adriana με χρόνο 1 ώρα 13 λεπτά και 39 δεύτερα. Μάλιστα, είδαμε και τις εικόνες, μεγάλη πραγματικά η συμμετοχή. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, Βάσο. Τώρα πάμε να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, εμείς με το σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας με τη βοήθεια του συναδέλφου μου Ανδρέα Γιουρμετάκη. Ανδρέα, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα και σε σένα.
Επίσης. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα σε πολιτικό επίπεδο, γιατί σε δικαστικό τα πάντα είναι ανοιχτά και τρέχουν μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς, αν λάβουμε υπόψη και τι συμβαίνει σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις στο παρελθόν. Σε πολιτικότερο επίπεδο, οι ευθύνες μπορεί να έχουν αναλυφθεί από την κυβέρνηση, αλλά βλέπουμε και σε σχέση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να πηγαίνουν έρχονται ποιος έχει το μεγαλύτερο βαθμό της ευθύνης και ποιος έχει το μικρότερο και αν είναι ισομοιρασμένοι. Από την άλλη, κάτω από αυτή τη βαριά σκιά της μεγάλης τραγωδίας, τα κομματικά επιτελεία αναζητούν πώς θα κινηθούν πια προς τις εθνικές εκλογές, δεδομένου και εδώ ότι είχαμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την τραγωδία των Τεμπών, που έχουν μειώσει κατά πολύ τη διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ συγκριτικά με όλες τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις που είχαμε τα τελευταία 4 χρόνια. Πράγματι, καταγράφεται μια μεγάλη απώλεια της Νέας Δημοκρατίας, η οποία φτάνει περίπου γκρόσο μόντο τις 3,5-4 μονάδες, τη δεύτερη δημοσκόπηση, τις 3 μονάδες στην πρώτη δημοσκόπηση. Έχει μικρύνει η διαφορά μεταξύ των 2 πρώτων κομμάτων, αλλά το χαρακτηριστικό είναι ότι μάλλον αυτό το οποίο συμβαίνει βλέποντας το σύνολο των δημοσκοπήσεων είναι ότι δεν κερδίζουν τα κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει τον τόπο. Δηλαδή χάνει το κυβερνάω κόμμα, το οποίο υφίσταται τη μεγαλύτερη φθορά. Σχεδόν αντιμετωπίζει πρόβλημα ο ΣΥΡΙΖΑ, χάνει 0,1%. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο μονοψήφιο και είναι προφανές ότι οι πολίτες καταλογίζουν ευθύνες στο κόμμα το οποίο κυβερνάει και αποδέχονται τη διαχρονική ευθύνη των υπολείπων, μη δίνοντας τους πόντους που χάνει το πρώτο κόμμα στα υπόλοιπα κυβερνητικά σχήματα. Γι' αυτό και αυξάνεται το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι δεν ξέρουν τι θα ψηφίσουν, ότι είναι αναποφάσιστοι. Έχουμε αύξηση εκεί. Δηλαδή η πρόθεση ψήφου δεν πηγαίνει σε άλλα κόμματα από τη Νέα Δημοκρατία, μπαίνει στη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Ακριβώς. Ο κόσμος αποστασιοποιείται από το πολιτικό σύστημα, αυτό που κυβερνά και αυτό που τον κυβέρνησε. Ενισχύονται κάποια μικρά κόμματα, ελάχιστα βέβαια, σε σχέση με τις απώλειες που υπάρχουν από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ο κόσμος αποστασιοποιείται, μπαίνει στην περιοχή, στην γκρίζα λεγόμενη ζώνη και περιμένει να δει πώς θα σταθεί εν ώψη των εκλογών. Ο φόβος των δημοσκόπων και των επιτελείων των κομμάτων είναι μήπως παραμείνουν όλοι αυτοί στην γκρίζα ζώνη, μήπως αυξηθεί το ποσοστό της αποχής, το οποίο δεν καταγράφεται βεβαίως, αλλά το οποίο δημιουργεί ένα δυσίωνο περιβάλλον για τους πολιτευόμενους. Αυτό όμως, Αντρέα, πού μπορεί να οδηγήσει? Κανένας δεν ξέρει ακόμα, είναι πολύ νωρίς. Κοίταξε να δεις, οι δημοσκόποι λένε ότι οι δημοσκοπήσεις της δεύτερης εβδομάδας και κυρίως της τρίτης είναι αυτές που θα δείξουν εάν παγιώνεται η φθορά. Εάν δηλαδή είναι αποτέλεσμα του θυμικού, της δυστοπίας που υπάρχει, της δυσθυμίας που υπάρχει απέναντι στα πολιτικά κόμματα που κυβέρνησαν τον τόπο και κυρίως αυτό που κυβερνά σήμερα, εάν θα παγιωθεί αυτή η δυστυμία ή εάν θα είναι πρόσκαιρη. Αυτό λοιπόν θα το δούμε τη δεύτερη ή την τρίτη εβδομάδα. Εάν αρχίζει να παγιώνεται, σημαίνει ότι το πρόβλημα για το κυβερνό κόμμα θα είναι τεράστιο. Διότι αυτό έχει τις μεγάλες απώλειες. Και σε αυτό εναπόκειται πλέον να πάρει πίσω κάποιος από αυτούς που είναι στην κρίζα ζώνη, αρθρώνοντας λόγο για πολιτικές οι οποίες θα ξεπεράσουν το πρόβλημα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος εκδηλώνει μεν την οργή του απέναντι σε αυτόν που κυβερνά, αλλά σε επόμενο στάδιο θέλει να συνεχίσει κανονικά τη ζωή του, άρα θα εμπιστευτεί και εκείνον ο οποίος μπορεί να λύσει το πρόβλημα ή να υποσχεθεί ότι θα το λύσει ή να δεσμευτεί ότι θα το λύσει ή να είναι περισσότερο πιστικός στις προθέσεις του να το αντιμετωπίσει. Μάλιστα. Τώρα, την ίδια ώρα βέβαια βλέπουμε ότι προς το παρόν ακόμη, γιατί έχουμε και την Πέμπτη μια νέες απεργιακές συγκεντρώσεις, συνεχίζονται έτσι πολυπληθείς συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις. Φαίνεται ότι αυτός ο θυμός ακόμα υπάρχει, αυτός ο πόνος, αυτή η θλίψη, αλλά ταυτόχρονα όμως έχουμε και ακραία επεισόδια να συμβαίνουν. Κοίταξε, δεν μπορείς να διαχωρίσεις τώρα τα πράγματα. Δηλαδή, υπάρχει ο κόσμος ο οποίος βράζει και δικαιολογημένα,
Και νομίζω ότι θα βράζει όσο θα ακούγονται αυτοί οι διάλογοι στην τηλεόραση του σταθμάρχη, όπου φαίνεται ότι έπαιζαν κορώνα γράμματα τη ζωή μας όταν ανεβαίναμε στο τρένο. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και η εργαλειοποίηση του αγώνα των ανθρώπων, της οργής μάλλον των ανθρώπων, και εργαλειοποιείται πάρα πολύ ωραία. Επί παραδείγματι, έβλεπα ότι στην συγκέντρωση που έγινε χθες στη Λάρισα, δεν ήταν βεβαίως σε όγκο αυτή που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά ήταν δυναμική. Υπήρχε νέος κόσμος, αλλά στους ομιλητές ήταν ο αντιπρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΕΔΗ, ο εκπρόσωπος των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι λογικά, αντί να ανεβαίνουν στο βήμα και να σηκώνουν το δάχτυλο προς τους κυβερνώντες είτε προς την κοινωνία, το καλύτερο που θα έπρεπε να κάνουν θα ήταν να κρύβονται αυτή την περίοδο. Ή τουλάχιστον, Αντρέα, να δώσουν το μικρόφωνο σε άλλους ανθρώπους να μιλήσουν, έτσι, γιατί βγαίνουν έτσι αυθόρμητα και γιατί βγαίνουν βάσει των συναστημάτων τους και όλων αυτών που βλέπουν γύρω τους τις παραλήψεις, τις ελλείψεις που αφορά όλους, ας έδιναν σε κάποιον άλλο το μικρόφωνο. Δηλαδή δεν χρειάζεται τόσο εξόφθαλμα πια να γίνονται όλα, γιατί στα δικά τους καλέσματα, όποιοι και αν είναι αυτοί, όχι μόνο στη Λάρισα και παντού, γιατί τις ίδιες εικόνες τις βλέπουμε παντού αυτές τις μέρες, στα δικά τους καλέσματα, επί χρόνια ολόκληρα, δεν υπάρχει ανταπόκριση. Δεν τους προβληματίζει ωστόσο. Βρίσκουν μεγάλες συγκεντρώσεις και παίρνουν το μικρόφωνο. Δώστε σε κάποιον άλλο να μας εκπροσωπήσει. Αλήθεια είναι αυτό. Απλά θέλω να πω, ειδικά μιλώντας για το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ, ότι αυτή τη στιγμή εκπροσωπείται ο κλάδος των δημοσίων υπαλλήλων από τρεις ανθρώπους οι οποίοι συνομιλούν στο τηλέφωνο και βγάζουν τη χειρότερη εικόνα σε ένα σταθμαρχείο, σε μια κατάσταση η οποία οδήγησε σε 57 νεκρούς και πάρα πολλούς τραυματίες. Ναι, αλλά η ΑΔΕΔΗ θεωρεί ότι δεν την αφορά αυτό το σκηνικό. Η ΑΔΕΔΗ, ναι, δεν βλέπει πέρα από τις κυβερνητικές ευθύνες την αδιαφορία. Τις συνδικαλιστικές και άλλες ευθύνες. Ακριβώς. Αυτό όμως είναι στην Ελλάδα. Όλα τα πράγματα αντιμετωπίζονται à la carte και συνήθως τη δικαιολογημένη οργή κάποιων έρχονται κάποιοι άλλοι να την εκμεταλλευτούν. Δεν βγαίνει σε καλό πάντα η εκμετάλλευση, ούτε σε εκείνους, για εκείνους οι οποίοι πάνε να την εκμεταλλευτούν, ούτε βεβαίως για την αποκατάσταση της κανονικότητας. Δηλαδή, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα τρένα με μεγαλύτερη ασφάλεια αύριο, εάν σηκώνει το δάχτυλο ο πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος ΑΔΕΔΗ, είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσουν τα τρένα με ασφάλεια. Το καλύτερο που έπρεπε να κάνει είναι να βγει και να ζητήσει συγγνώμη εκ μέρους των συναδέλφων τους, οι οποίοι έχουν αυτή τη συμπεριφορά, όπως προκύπτει τουλάχιστον από τις τηλεφωνικές συνομιλίες, ή, εν πάση περιπτώσει, για να μην είμαι απολύτως αφοριστικός, να ξεχωρίσει τους υπαλλήλους οι οποίοι δείχνουν αυτό το πρόσωπο από εκείνους οι οποίοι κάνουν ευσυνείδητα τη δουλειά τους. Ναι. Ας υπάρξει όμως τοποθέτηση και όχι να κάνουμε ότι αυτό αφορά σε κάποιες άλλες δημόσιες υπηρεσίες μιας άλλης χώρας, ότι δεν αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες και το δημόσιο σύστημα στην Ελλάδα. Ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς έτσι. Και πολλές φορές όταν επιχειρείται να καπελωθούν ή και καπελώνονται διαδηλώσεις, είναι αποτρεπτικό το να συνεχίζουν να υπάρχουν τέτοιες μεγάλες διαδηλώσεις, έτσι, που αυτό δείχνει τη φωνή και τη θέληση όλων απλών ανθρώπων, γιατί στις κινητοποίησεις αυτές βγήκαν άνθρωποι που δεν τους έχουμε ξαναδεί σε διαδηλώσεις και πορείες. Και αυτό μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά από το να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή σε επικείμενες διαδηλώσεις. Και το μήνυμα να γίνει ακόμα πιο ηχηρό και πιο σαφές. Το είπες μόνη σου. Αυτοί οι άνθρωποι ή κάποιοι άνθρωποι παρουσίαζαν ως δικαιολογημένη την οργή των αγροτών, αλλά δεν βγήκαν ούτε 10 τρακτέρ επί 3 μήνες που πάσχιζαν να τα βγάλουν οι εκπρόσωποι του κόμματος και όχι ο αγρότης. Όταν είναι οργισμένος βγαίνει μόνος του. Έτσι. Όταν λένε είσαι οργισμένος βγες, δεν βγαίνει. Λοιπόν, πάρχισαν τρεις μήνες να βγάλουν αγρότες και δεν έβγαιναν. Και το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε πέρυσι, πρόπερυσι κτλ. Και βλέπεις ότι ο κόσμος βγαίνει στον δρόμο, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει από χρόν λόγος για να βγει στον δρόμο. Δεν τον εφήβρε ο ίδιος, δεν του τον εμφύτευσε κανένας. Είναι δικαιολογημένη η αγανάκτηση και άρα αυθόρμητη. Τώρα, στον αυθορμητισμό των άλλων κάποιοι επενδύουν. Εντάξει, θα δούμε που θα οδηγήσει αυτή η ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντρέα. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Yeah. Λοιπόν, τώρα εμείς πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ζωντανή σύνδεση
με τη Σκιάθο, γιατί εκεί έχουμε αυτή την ώρα τα εγγένεια του νέου αθλητικού κέντρου. Και βλέπουμε εδώ, έχουμε μαζί μας τον συνάδελφό μου, τον Νίκο, το Τζούμα. Βρίσκεται εκεί στο καινούριο γήπεδο, έτσι. Βλέπουμε και ομάδες πίσω. Τώρα θα μας μεταφέρεις εσύ τι ακριβώς παρακολουθούμε. Βάσο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Να πούμε ότι δεν είναι ακριβώς τα εγγένεια του νέου, έτσι θα λέγαμε, ανακαινισμένου δημοτικού σταδίου της Κιάθου. Έχουμε να κάνουμε με το νέο πλαστικό χλωροτάπητο, ο οποίος σήμερα υπάρχει αυτός ο αγιασμός. Και είναι πολύ σημαντικό πραγματικά, γιατί αυτός ο χλωροτάπητας έχει εναλλαχθεί από το 2006. Προκαλούσε πολλές φορές. Η εικόνα πάντως, Νίκο, η εικόνα από τον καινούριο χλωροτάπητα μιλάει από μόνη της το πόσο καινούριος είναι. Έτσι ακριβώς. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το συγκεκριμένο έργο, το συγκεκριμένο τμήμα του έργου. Υπάρχουν και άλλα έργα βέβαια σε εξέλιξη που θα γίνουν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό έγινε μόνο και μόνο για να μπορεί η ομάδα πλέον να συνεχίσει την αγωνιστική της δραστηριότητα και τις προπονήσεις και των δεκάδων παιδιών που βλέπετε πίσω μας. Σε λίγο θα ξεκινήσει ο αγιασμός. Δίπλα μου έχω τον Δήμαρχο της Κιάθου, που είναι και ο πρόεδρος του ΔΟΑΠΝ, δηλαδή του αθλητικού τομέα του Δήμου Σκιάθου, έτσι ώστε να μας δώσει και περισσότερες πληροφορίες για αυτό το έργο. Δήμαρχε, ολοκληρώθηκε ένα τμήμα του έργου. Πράγματι, είναι μεγάλη χαρά σήμερα για μας και ιστορική μέρα για τον αθλητικό όμιλο της Κιάθου, τον πιο ιστορικό όμιλο. Παραδίδουμε λοιπόν ένα γήπεδο σύγχρονο, από τα πιο σύγχρονα στη Θεσσαλία, με χλωροτάπητα τέταρτης γενιάς. Ο συνολικός προϋπολογισμός άγγιξε τις 330.000 σε ένα σύνολο έργου 770, που αφορά και την αντικατάσταση του ταρτάν, που θα είναι και αυτό συνθετικό. Η έγκριση έγινε μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος αρχές του 2021 και το έργο υλοποιείται με τη συνεργασία που έχουμε με την αναπτυξιακή του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προχώρησε ταχύτατα, παραδόθηκε ήδη. Σήμερα έχουμε τον αγιασμό. Βέβαια, το έργο θα γκαινιαστεί με εκπροσώπηση από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσα στον Απρίλιο, με ένα μεγάλο τουρνουά που διοργανώνει ο αθλητικός όμιλος. Εμείς προσπαθούμε και συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι δυνατόν καλύτερο για να βελτιώσουμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Το μέλλον του τόπου είναι τα παιδιά αυτά. Για τα παιδιά αυτά τα κάνουμε όλα. Να ρωτήσουμε, παιδιά, είναι καλό το καινούργιο γήπεδο? Ωραία. Να πούμε βέβαια ότι έχουν μπει και οι πάγκοι των ομάδων και των παρατηρητών. Βάσο, θα μπει και το ταρτάν, το πλαστικό για το στίβο. Τα έργα συνεχίζονται κανονικά. Δεν ξέρω αν θέλεις και εσύ κάτι να ρωτήσεις από πλευρά σου. Όχι, Νίκο, τώρα θα γίνει ο αγιασμός. Έγινε ο αγιασμός δηλαδή για το... Τώρα θα ξεκινήσει ο αγιασμός. Ναι. Περίμενα να ολοκληρώσουμε τη δική μας έτσι ανταπόκριση. Ναι. Και θα ξεκινήσει ο αγιασμός που θα έχει να κάνει μόνο με το τμήμα το συγκεκριμένο. Μάλιστα. Και στη συνέχεια οι ομάδες πίσω των μικρών παιδιών θα δώσουν αγώνα. Ναι, ακριβώς. Μεγάλη Δευτέρα και Μεγάλη Τρίτη, οι ακαδημίες από τις junior, από τα πολύ μικρά παιδιά, 3-4 ετών μέχρι και 16 ετών, θα γίνει το μεγάλο τουρνά Βορείων Σποράδων, όπου θα φιλοξενηθούν ομάδες από τη Γλώσσα, από τη Σκόπελο και από την νεοσύστατη ομάδα της Αλονίσου. Θεωρούμε ότι θα έρθουν και κάποιες ομάδες από το Βόλο και εκεί να πούμε ότι θα γίνει ίσως και επίσημα πλέον η λειτουργία του αθλητικού σταδίου εδώ της Κιάθου. Δήμαρχος, θέλει κάτι να προσθέσει? Να προσθέσω κάτι. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Τζότσο, τον πρόεδρο του αθλητικού ομίλου, που σε όλη τη διάρκεια το έργο ήταν πολύ συνεργάσιμος και πολύ δίπλα μας και πολύ υποστηρικτικός. Πόσο σημαντική είναι αυτή η ολοκλήρωση του έργου? Προσωπικά για μένα και για όλους όσους ασχολούμαστε με τον αθλητικό όμιλο, είναι έργο ζωής. Πραγματικά και για τα παιδιά, τα μικρά και για τη μεγάλη και για την νέων, είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί αυτή τη στιγμή από τη μέρα που έχουμε αναλάβει τον αθλητικό όμιλο. Είναι ένα έργο που θα μείνει για πάντα, δεν είναι μόνο για μας, είναι για όλη τη Σκιάθου. Θέλω να ευχαριστήσω και τη Δημοτική Αρχή και προσωπικά τον Δήμαρχο για όλες τις ενέργειες που έχει κάνει ώστε να γίνει αυτό το έργο. Και πιστεύω ότι και με το τουρνουά και από εδώ και πέρα, έτσι, γιατί θα γίνουν και άλλα πράγματα στο γήπεδο, θα σας ενημερώσει ο Δήμαρχος, θα πάνε όλα τα πράγματα καλύτερα και θα μαζέψουμε πολύ περισσότερο κόσμο. Τα παιδιά πλέον θα είναι στο γήπεδο. Έτσι. Αυτά λοιπόν βάζω από το δημοτικό στάδιο της Κιάθου. Νίκο, ενθουσιασμός ειδικά για τα μικρά παιδιά εκεί που περιμένω ξεκινήσουν τις προπονήσεις τους πάνω στον καινούριο χλωτάπιτα. Ακριβώς. Είναι διάχυτος, έτσι φτάνει μέχρι και εδώ μέσω της ζωντανής σύνδεσης. Σε ευχαριστούμε θερμά και εσένα και τον Δήμαρχο της Σκιάθου. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλή σας συνέχεια. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εμείς, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
Λοιπόν, εδώ και πάλι μαζί σας, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε αυτό το σημείο να καλωσορίσουμε στα στούντιο της τηλεόρασης του Άστρα τον κύριο Γιάννη Καρυπίδη, που είναι ο υποψήφιος βουλευτής στη Λάρισα με το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Καρυπίδη, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα σε όλους. Μάλιστα, τώρα για άλλη ημερομηνία, έτσι προετοιμαζόσασταν όλοι για τις εκλογές, έχουμε όμως μετάθεση και μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα της εκλογικής κάλπης, μετά και από αυτήν την τραγωδία. Εσείς τώρα, συνομιλώντας και περιοδεύοντας και από τις επαφές που έχετε, αλλά και όσα εσείς ο ίδιος παρακολουθείτε μέσα από τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από αυτή την τραγωδία, ποιο είναι το κλίμα, τι λέτε, πώς σας φαίνονται όλα αυτά που συνέβαιναν με τη λειτουργία του σιδηροδρόμου? Ναι, αναμφίβολα το τραγικό αυτό δυστύχημα επηρέασε πάρα πολύ, νομίζω, όλον τον ελληνικό λαό, γιατί όλοι κάποια στιγμή φέραν τον εαυτό τους και την οικογένειά τους σε ενδεχόμενη θέση σε αυτό το μοιραίο τρένο. Αυτό έχει καταλυτικές επιπτώσεις, πιστεύω, και στην εκλογική μάχη η οποία πρόκειται να δοθεί. Φυσικά, για να δοθούν αυτές οι απαντήσεις, οι οποίες πρέπει. Κανένας δεν καταδικάζεται όταν είναι αθώος. Όλοι όμως πρέπει να δώσουμε λόγο για αυτά τα οποία, όταν είμαστε στη διαχείριση των πραγμάτων, κάναμε ή δεν κάναμε. Αυτό νομίζω θα είναι ένα από τα σημεία, μαζί με την ακρίβεια, ένα καταλυτικό σημείο για το εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο περιμένουμε όποτε αποφασίσει ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει να γίνουν οι εκλογές. Όλα δείχνουν ότι θα μετακινηθούν προς τον Μάιο, μέσα, τέλη, αλλά αυτό είναι, δεν έχουμε καμία επίσημη, όπως ξέρετε, καμία επίσημη ανακοίνωση. Η κυβέρνηση το κρατάει και το διαπραγματεύεται προφανώς με τον εαυτό της και με τους επικοινωνιολόγους της. Και θα δούμε. Εμείς πάντως είμαστε έτοιμοι. Η προεκλογική μας εκστρατεία, στα μέτρα του δυνατού, με σεβασμό πάντα σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά οικογενειακά πολύ καταστράφηκαν, γιατί όλοι μας νιώθουμε αυτό το πρόβλημα. Εγώ προσωπικά, δύο τρένα πριν, και το έχω πει και στους φίλους μου, έβαλα την κόρη μου να πάει στη Θεσσαλονίκη από τη Λάρισα. Δύο τρένα πριν, το μεσημέρι με το μεσημεριανό. Την ίδια εκείνη η μέρα. Ναι, το μεσημέρι με το τρένο που πήγαινε το προς τη Θεσσαλονίκη, το Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι. Ο καθένας θα μπορούσε να βρεθεί σε μια τραγική θέση. Μάλιστα. Σε δικαστικό επίπεδο τώρα ερευνώνται τα πάντα για να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει, αλλά αναζητούνται και ευθύνες σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό που προημερών είπε ο Πρωθυπουργός, ότι όλοι φταίμε, πώς σας ακούγεται? Νομίζω σαν υπεκφυγή. Σε αυτές τις ώρες δεν είναι καλό να υπάρχει μια στήρα αντιπαράθεση με μικροκομματικό περιεχόμενο, αλλά όταν, όπως υπόθηκε και από έναν άλλον υπουργό χθες, ότι μάλλον αυτά όλα συντείνουν στη διάχυση των ευθυνών και τελικά στην ατιμωρησία. Αυτή τη στιγμή υπήρχε υπουργός, ανέλαβε την ευθύνη, η δικαστική έρευνα θα δώσει το αποτέλεσμα το οποίο περιμένουμε όλοι, φυσικά με ευθυκρισία, και το πολιτικό μέρος θα αποδοθεί από τους πολίτες μέσα από το διάλογο και μέσα από την κοινοποίηση, συζήτηση όλων αυτών των στοιχείων τα οποία συντείνουν σε αυτό το δράμα. Δηλαδή, πώς να σας πω, δηλαδή πρέπει κάποιος να απαντήσει, και δει ο υπουργός ο οποίος εξαφανίστηκε, γιατί ο υπουργός εξαφανίστηκε, ο μέχρι τούδη υπουργός εξαφανίστηκε κυριολεκτικά δια της παραιτήσεώς του, ότι ποιος ήταν ο αποχρόν λόγος για να εκδώσει την υπουργική απόφαση που άλλαζε τα όρια ηλικίας στις 30 Μαΐου του 2022. Ποιος ήταν ο αποχρόν λόγος? Εμείς δεν λέμε ότι έγινε κάτι. Τι ήταν αυτό που βάρινε σε μια υπουργική απόφαση να εκδοθεί και να αλλάξουν τα όρια ηλικίας? Ξαφνικά, να σας πω, ενεθρία. Δηλαδή, άλλαξε τα όρια ηλικίας. Για ποιο λόγο το έκανε αυτό? Τα όρια ηλικίας... Πέρσι έγινε αυτό. Τι συνέβη, ηλικίας... δηλαδή, ποιος ήταν... Πώς θα λειτουργούσε ευεργετικά στο σιδηρόδρομο με τα τόσα προβλήματα? Αυτό τι χρειαζότανε? Δηλαδή, ποιος ήταν έργο, ήταν κυβερνητική απόφαση? Στα όρια ηλικίας για την κινητικότητα εννοείται? Όχι για την κινητικότητα. Επιτρέψτε μου να πω ότι η κινητικότητα καταργήθηκε το όριο ηλικίας, και σωστά. Δεν υπήρχε όριο ηλικίας στον γενικό νόμο για την κινητικότητα. Ειδικά όμως ρυθμίζονταν ανάλογα με την υπηρεσία
πώς, τι όριο ηλικίας χρειάζεται ΟΣΕ, τι όριο ηλικίας χρειαζόταν μια άλλη επιτροπή ανταγωνισμού, το αυστηρό δημόσιο, η εφορία. Αυτά ήταν ειδικά όρια. Δηλαδή, το λέτε... ειδικό όριο ναι. καταργήθηκε για τον ΟΣΕ. Ήταν 48 χρόνια και καταργήθηκε. Ποιος ήταν ο απόχρον λόγος? Πάντα για μια απόφαση κυβερνητική υπάρχει ένας λόγος. Μέχρι τώρα δεν είπαμε τίποτα. Πρέπει να έρθει ο Υπουργός να μας πει γιατί αποφάσισε 30 Μαΐου του 22 να αλλάξει το όριο. Εγώ δεν λέω ότι υπάρχει κάτι κακό, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας λόγος. Δεν ερχόταν κανένας να μας πει. Δεν, και είπαμε να βάλουμε και τους παππούδες. Εν πάση περιπτώσει, ας το πει όμως. Γιατί όταν λέμε ότι θα δώσουμε και θα σεβαστούμε τον κόσμο, δεν θα βγούμε να κάνουμε μικροπολιτική, αλλά απαντήσεις σε καυτά ερωτήματα πρέπει να δώσουμε κόσμια και πολιτισμένα. Κόσμια και πολιτισμένα. Ναι, αλλά και για τα, και για τις, και για τα άλλα που έχουν να κάνουν γύρω από αυτή την τραγωδία που συνετέλεσαν και οδήγησαν και έχουν να κάνουν με έργα, όπως για παράδειγμα το έργο της τηλεδιοίκησης που δεν ολοκληρώθηκε ή οτιδήποτε άλλο είχε να κάνει με τον εξυγχρονισμό και την ασφάλεια. Εκεί υπάρχουν διαχρονικά ευθύνες. Εκεί όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις πρέπει να καθίσουν και να δουν τι ακριβώς πήγε λάθος. Σε αυτό να συμφωνήσω. Βεβαίως και διακομματικά πρέπει να βρεθεί, να λυθεί. Κανένας δεν θέλει να κυκλοφορούν τυφλοί σιδηρόδρομοι. Μα αυτό είναι απαράδεκτο. Το ποιος φταίει είναι δευτερεύον. Πρέπει να το βρούμε, πρέπει να το συζητήσουμε, αλλά στα χέρια μιας κυβέρνησης υπήρχε η διαχείριση του σιδηροδρόμου. Όταν αυτή η περιβόητη σύμβαση 7-17 δεν εφαρμόστηκε με τον Α ή τον Β λόγο, ήρθε η τροποποίησή της το 21 και εκεί μέσα, παράλληλα με αυτό που σας είπα πριν για τον αποχρόντα λόγο που υπήρξε η υπουργική απόφαση αυτή, υπάρχει ένα άλλο θέμα. Στη σύμβαση αυτή του 21, την οποία έφερε ο κ. Καραμαλής, κατέβαζε τα όρια των επενδύσεων που προβλέπονταν από την ιδιωτικοποίηση τότε, από τα 650 εκατομμύρια, δηλαδή η Ιταλική εταιρεία είχε αναλάβει την υποχρέωση σε τακτό χρονικό διάστημα να κάνει 650 εκατομμύρια επενδύσεις μέσα από τρένα, μέσα από διαδικασίες που ήταν στη δικιά της αρμοδιότητα, όχι στον ΟΣΕ, και ταυτόχρονα είχε αναλάβει το κράτος, ο ΟΣΕ δηλαδή, είχε αναλάβει την υποχρέωση να εξασφαλίσει καλές ασφαλείς συνθήκες κυκλοφορίας μέσα από επενδύσεις. Αυτά μειώθηκαν το 2021. Το μεν 650 έγινε 65, στο 1 προς 10 μειώθηκε, οι δε απαιτήσεις ασφαλείας της Ιταλικής εταιρείας με βάση την αρχική σύμβαση μειώθηκαν. Δηλαδή και η Ιταλική εταιρεία είχε υποχρέωση να κάνει λιγότερες επενδύσεις και το ελληνικό κράτος δεν έπρεπε να κάνει αυτά τα οποία όφιλε να κάνει. Για μας τι είναι αυτό? Δεν είναι κάτι ξεκρέμαστο. Σημαίνει ΣΔΙΤ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μειώνονται οι απαιτήσεις και από την πλευρά του κράτους και θα βρούμε κάποιον, είτε λέγεται στρατηγικός επενδυτής, είτε λέγεται συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα στις οποίες εμείς είμαστε αντίθετοι. Λοιπόν, αυτά όλα συντείνουν εκεί, όπως έγινε και με την πανδημία. Σας υπενθυμίζω ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. 20 μέρες πριν εκδηλωθεί η πανδημία το 20. Ήρθαν ο κύριος Κικίλιας, ο οποίος με επίσκεψη του στη Λάρισα έγινε η αλλαγή αυτή. Νομικά είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Δεν είναι όπως είναι το Κουτλιμπάνιο Νοσοκομείο του Αχιλοπούλιου στο Βόλο, το οποίο είναι δημοσίου δικαίου ιδρύματα. Είναι η γενική πολιτική της κυβέρνησης να μην θέλει να κάνει επενδύσεις το κράτος, οι πολλοί, μέσα στο εκεί που είναι στρατηγικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις για τον ελληνικό λαό. Τα νοσοκομεία, δεν λέμε κάπου, βλέπουμε το νερό σήμερα. Είναι τα νοσοκομεία, είναι ο σιδηρόδρομος, το νερό που αναβλήθηκε σήμερα η ψήφιση, μάλλον όχι η ψήφιση, η συζήτηση του νομοσχεδίου για τα νερά, για την καινούργια ρυθμιστική αρχή η οποία προβλέπει ανταγωνισμό, πάει μια εβδομάδα πίσω από ό,τι μάθαμε. Γιατί? Για να συζητήσουν, γιατί υπήρχε καθολική αντίδραση ακόμα και από τα στελέχη, τα αυτοδιοικητικά της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε μια γενικευμένη τάση της αποχώρησης του κράτους με τη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό είμαστε αντίθετοι. Και πάλι το λέω με όλο το σεβασμό. Με όλο το σεβασμό σε ανθρώπους οι οποίοι πονούν, δεν πρέπει να έρθουμε και να σιωπάσουμε. Πρέπει διεξοδικά να πούμε τι πρέπει να κάνουμε, να βρούμε ποιος πρέπει να επενδύσει αυτό, εδώ. Κύριε Καρυπίδη, αυτό πρέπει να γίνει διακομματικά, να αναζητηθούν διαχρονικά οι ευθύνες. Δηλαδή και στο ΣΥΡΙΖΑ το εισπράτεται αυτό το κλίμα που υπάρχει στην κοινωνία. Κοιτάξτε. Και μέσα από τις μεγάλες διαδηλώσεις, οι οποίες
δεν έχουν χρώμα, δεν έχουν κομματική ταυτότητα. Ναι. Αυθορμήτως κατά χιλιάδες άνθρωποι έχουν βγει στον δρόμο. Βεβαίως, στη μεγάλη συγκέντρωση που ήταν χθες Κυριακή στη Λάρισα, στην οποία συμμετείχα, είδα ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι υπάρχουν ειδικά νέοι άνθρωποι οι οποίοι διεκδικούν το μέλλον τους. Έρχονται και φωνάζουν, προτείνουν. Ακόμα θα αποδώσουν και ευθύνες. Εγώ δεν λέω ότι από εδώ είναι η καλή και από εκεί είναι η κακή. Θα δώσουν ευθύνες παντού. Όλοι πρέπει να είμαστε καλοί. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υλοποιήσουμε αυτά τα οποία υποσχόμαστε και οπωσδήποτε πρέπει να είμαστε αυτοί οι οποίοι δεν θα ξεπουλήσουμε τελείως. Και το ξεπούλημα δεν το λέω με ιδεολογικό πρόσημο. Αλλά πρέπει τα νοσοκομεία να δεχτούν επενδύσεις. Πρέπει ο σιδηρόδρομος να δεχθεί επενδύσεις. Γιατί αλλιώς είναι ανασφαλής. Πρέπει τα νερά να βρούμε τον τρόπο ούτως ώστε να έχουμε φτηνό και καλής ποιότητας νερό στους πολίτες. Αυτό να βρούμε τον τρόπο. Να το τιμολογήσουμε σωστά. Να γίνουν αυτές οι απαντήσεις. Εγώ και σαν αντιδήμαρχος στην Ελασσόνα ξέρω τα προβλήματα του νερού. Δηλαδή η ΔΕΙΑ όλων των Δήμων αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα λόγω της αύξησης της τιμής του ρεύματος. Στο οποίο πρέπει να δώσει λύση η κυβέρνηση. Πάμε λίγο και σε αυτό το θέμα, έτσι λίγο πιο αναλυτικά, κύριε Καρυπίδη, με το νερό. Γιατί έχετε και την ιδιότητα του αντιδημάρχου. Εκεί δηλαδή, ποιες είναι ακριβώς οι φοβίες που εκφράζονται μέσα από τις προβλέψεις του νομοσχεδίου? Κοιτάξτε, όταν υπάρχει μια ρυθμιστική αρχή η οποία ρυθμίζει τα του νερού στον αυτοδιοικητικό χώρο, η ρύθμιση σημαίνει ανταγωνισμός. Και ανταγωνισμός σημαίνει ότι αυτό μπορεί να περάσει, αυτό που λέμε σήμερα ΔΕΙΑ, που είναι 100% δήμος, δημόσιο δηλαδή, μπορεί να περάσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, επειδή δεν θα πάει καλά. Και τι σημαίνει δεν πάει καλά? Δεν είναι αβελτηρία, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο δεν έγινε σωστά. Μπορεί να είναι και αυτό, ότι έγιναν κάποιες κακές ενέργειες στο παρελθόν ή και τώρα ακόμα σε όλες τις ΔΕΙΑ. Αλλά απρόβλεπτοι παράγοντες, οι οποίοι όπως είναι η αύξηση του τιμής της ενέργειας, οι οποίες ρίχνουν έξω τους προϋπολογισμούς των ΔΕΙΑ, ή θα ανεβάσεις το νερό σαν δήμος, θα ανεβάσεις το νερό σε πολύ υψηλά επίπεδα για τον κόσμο, ή αλλιώς το κόστος αυτό πρέπει να το επομισθεί ο δημόσιος χώρος. Τι σημαίνει δημόσιος χώρος? Όταν το ρεύμα έκανε 6 λεπτά τώρα, και 7 λεπτά και 8 λεπτά και ξαφνικά κάνει 35, ναι, υπομόνες ή οτιδήποτε άλλο λειτουργεί με άντληση ύδατος, φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση τον δημόσιο φορέα. Εκεί, αυτό κύριε ο Δήμος δεν έχει άλλα έσοδα παρεκτός εάν μπορεί να δώσει τη διαφορά του κόστους στους πολίτες. Εμείς έχουμε άλλη άποψη. Το κράτος όπως βοηθά άλλες περιπτώσεις, επιχειρήσεις κτλ., πρέπει κατά προτεραιότητα να δώσει τη δυνατότητα ή να παράγουν ρεύμα η ΔΕΙΑ και όχι να τις βάζει σε μια σειρά με άλλους ιδιωτικούς φορούς που θέλουν να μπουν στο δίκτυο. Ξέρετε, το πρόβλημα για την παραγωγή της ενέργειας δεν είναι οι επενδύσεις που γίνονται στα χωράφια ή στις στέγες, είναι η συνδεσιμότητα με το δίκτυο. Η συνδεσιμότητα με το δίκτυο, το δημόσιο δίκτυο της ΔΕΗ. Πρέπει να δώσει απόλυτη προτεραιότητα στις ΔΕΙΑ να μπορούν να συνδεθούν και να παράγουν το δικό τους ρεύμα. Το δικό τους ρεύμα για να μειώσουν το κόστος το νερό. Δεν γίνονται με λόγια όλα αυτά. Δεν γίνονται με το να μην λες τίποτα και όταν έρθει το πρόβλημα έρχεται η καταστροφή. Σας πουλάω μετά. Αυτό το νομοσχέδιο είναι καταστρέφεστε πρώτα και σας πουλάω. Δεν θέλουμε να γίνει ούτε ένα ούτε άλλο. Ούτε να καταστραφούμε σαν δημόσιοι φορείς παροχής υπηρεσιών στον κόσμο. Δεν θέλουμε και ούτε το επιλέγουμε. Επομένως, αναγνωρίζετε και εσείς σαφώς, γιατί και εσείς το παρακολουθείτε, επαναλαμβάνω, με την ιδιότητα του αντιδημάρχου από κοντά, αναγνωρίζετε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τη λειτουργία των ΔΕΙΑ, αλλά στην ουσία βάζετε ένα χ σε αυτό το νομοσχέδιο, στις προβλέψεις του. Στις προβλέψεις του, όσον αφορά την δυνατότητα, μάλλον την πιθανότητα την οποία έχουν να εξελιχθούν τα πράγματα από έναν δημόσιο φορέα που είναι τώρα να καταλήξει στα χέρια ιδιωτών, βεβαίως είμαστε αντίθετοι. Εμείς είμαστε αντίθετοι και σαν χώρος, αλλά βλέπω ότι και η ΚΕΔΕ ως σύνολο δήμων και κοινοτήτων είναι αντίθετη σε αυτό το πράγμα. Αυτό το είπα για να το συνδέσω με αυτό που πρέπει να γίνει στους σιδηροδρόμους. Δεν θέλω να αλλάξω θέμα από τους σιδηροδρόμους. Οι σιδηρόδρομοι πρέπει να δεχτούν επενδύσεις για την ασφάλεια, είτε αυτές είναι μέσα από μια σύμβαση παλιά ή μια καινούργια, αυτό δεν με ενδιαφέρει εμένα. Πρέπει να βρεθεί αυτή η λύση, η οποία δεν βρέθηκε τα προηγούμενα χρόνια, για να κινηθούν με ασφάλεια. Δεν θέλω όμως, γιατί εκεί πήγαιναν τα πράγματα, αυτό είχαμε εμείς σαν φόβο, ότι οι τελικές επενδύσεις ή οι λύσεις θα δινόταν μέσα από ΣΔΙΤ. Δηλαδή και το δίκτυο
Όπως είναι δηλαδή το δημόσιο δίκτυο, για να ξέρει ο κόσμος, αυτό που πουλήθηκε ήταν η δυνατότητα εκτέλεσης μεταφορικού έργου στους Ιταλούς, στην Ιταλική εταιρεία. Αυτό που πουλήθηκε δεν πουλήθηκαν οι σιδηρόδρομοι ως υποδομή ή ως κτίρια ή ως οτιδήποτε. Πουλήθηκε η δυνατότητα εκτέλεσης έργου. Το κράτος μπορεί να δώσει και μια δεύτερη άδεια. Πώς είναι τρεις οι άδειες για την κυκλοφορία πάνω στις ίδιες ράγες? Όταν αργότερα με τον καλό θα είμαστε. Δηλαδή δεν έγινε κάτι το οποίο είναι ανεπίστευτο. Σημαντικό είναι να κρατηθεί η υποδομή, να αναπτυχθεί και να είναι ασφαλής και να παραμείνει στην ιδιοκτησία του ελληνικού λαού. Όπως είναι στις περισσότερες, όχι περισσότερες, σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Εδώ έχουμε πάντα την ευκολία των ΣΔΙΤ. Βρίσκουμε ότι δεν έχουμε, ελάτε εδώ να κάνουμε αυτό και μετά μπλέκουν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Μπλέκουν ακόμα χειρότερα και ακριβότερα. Μάλιστα. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το έργο της αποθήκευσης, το φράγμα του νερού, το οποίο θα γίνει στα Φάρσαλα τελευταία, έχει τελικό κόστος 215 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε επίπεδο 35 ετίας. Δηλαδή θα πληρώσει το κράτος εισαγωγικά, οι πολλοί, δηλαδή οι αγρότες. Θα πληρώσουν 200 τόσα εκατομμύρια για ένα έργο το οποίο κατά τη δικιά μας λογική θα μπορούσε να το κάνει το κράτος. Και να πληρώνουν αυτοί ένα χαμηλό τίμημα νερού. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Καρυπίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, τώρα εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνεχίσουμε ακριβώς με αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τις ΔΕΙΑ, τις δημόσιες επιχειρήσεις ίδρευσης και το πολυνομοσχέδιο που έρχεται τελικά την ερχόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής, καθώς συνεχίζουν και υπάρχουν αντιδράσεις τόσο από τους Δήμους όσο και από τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις. Είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Αχιλλέας Μητράκος, πρόεδρος των εργαζομένων στη ΔΕΙΑ της Λάρισας. Κύριε Μητράκο, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και τη δυνατότητα που μας δίνετε να ενημερώσουμε τους καταναλωτές μας, τους δημότες μας, γιατί ότι πραγματικά συμβαίνει με τη μετατροπή μιας ρυθμιστικής αρχής, της ΡΑΕ, δηλαδή ρυθμιστική αρχή αποβλήτων, ενέργειας και υδάτων. Τι είναι αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε, τι είναι αυτό στο οποίο εσείς αντιδράτε ως εργαζόμενοι, τι σας προβληματίζει? Καταρχάς, ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού έχει συνταγματική κατοχύρωση. Άρα, το νομοσχέδιο αυτό έρχεται και από μόνο του είναι αντισυνταγματικό. Υπάρχει ο Ιδρυτικός Νόμος 1069 του 80, ο οποίος είναι, ας το πούμε, ιδρυτικός, αλλά είναι και ένας πολύ σοφός νόμος, ο οποίος μέχρι και σήμερα δεν χρειάστηκε παρά λίγες τροποποιήσεις, ελάχιστες θα λέω. Είναι αυτές που δίνουν τις δυνατότητες στις ΔΕΙΑ να είναι ευέλικτες, να κάνουν πραγματικότητα το σκοπό για τον οποίο ιδρυθήκαν, απορροφώντας ευρωπαϊκά προγράμματα, μετατρέποντάς τα σε έργα ίδρυυσης, αποχέτευσης. Και θα πρέπει εδώ πέρα να πούμε ότι στο σύνολο της χώρας έχουμε 126 ΔΕΙΑ, οι οποίες κατά κύριο λόγο διαχειρίζονται την ίδρυυση, την αποχέτευση, σε κάποια νησιά την αθαλάτωση, αλλά και εδώ είναι και το κυρίαρχο, το οποίο δεν φαίνεται και τόσο και δεν έχει φανεί μέχρι τώρα, είναι και η άρτηση. Όταν λοιπόν υποσκυλίζει τη συνταγματικότητα και δημιουργούμε μια νέα αρχή, την ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων, τότε πολυάνουμε το έδαφος για τον ιδιώτη. Όπου ιδρυθήκαν ρυθμιστικές αρχές, ήταν, αν το θέλετε, η εισαγωγή για τον ιδιώτη. Γιατί μια ρυθμιστική αρχή έχει ως σκοπό να προστατεύσει τον καταναλωτή όπου υπάρχει ανταγωνισμός ή όπου υπάρχει αγορά. Στο νερό δεν υπάρχει αγορά. Το νερό είναι μονοπόλιο. Είναι φυσικό. Επομένως, λέτε ότι αυτή η ρυθμιστική αρχή είναι το πρώτο βήμα για να περάσουμε σε ιδιωτικοποίηση? Σαφέστατα. Σαφέστατα. Και μου επιτρέψετε να πω, ακόμα και στο άρθρο 11, παράγραφο 4 νομίζω, 4 γάμα, εκεί περίπου αναφέρει και δίνει και τη δυνατότητα και σε τρίτος. Δηλαδή η τρίτη ποιοι είναι? Ας μας το πούνε. Η τρίτη ποιοι είναι? Καταλαβαίνουμε όλοι και βγάζουμε τα συμπεράσματά μας ποιοι είναι οι τρίτοι. Το τιμολόγιο. Πρέπει να ξέρουμε εδώ και τι ρόλο θα παίξει αυτή η ρυθμιστική αρχή. Επί της ουσίας αφαιρεί στην κυριολεξία από την τοπική αυτοδιοίκηση
μια δραστηριότητα, μια υπηρεσία που ανήκει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ιδρύευση και αποχέτευση. Και τι περνάει? Περνάει στην κυριολεξία, στην εποπτεία, αλλά και στις αποφάσεις της ρυθμιστικής αρχής. Δηλαδή, η ρυθμιστική αρχή θα αποφασίζει για το τιμολόγιο, θα παρεμβαίνει στο τιμολόγιο και θα αποφασίζει. Η ρυθμιστική αρχή θα αποφασίζει για τα έργα. Η ρυθμιστική αρχή επί της ουσίας θα αποφασίζει για το τι θα κρατείτε και τι θα δίνετε στον ιδιώτη. Αυτό που λέτε τώρα είναι κάτι που περιγράφεται στο νομοσχέδιο ή κάτι που φοβάστε ότι θα γίνει? Δηλαδή, τις δίνουν της ρυθμιστικής αρχής όλες αυτές τις αρμοδιότητες? Βεβαιότατα. Όλες αυτές, όπως σας το αναφέρω. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πού οδηγούμεθα. Και πρέπει να ξέρουμε εδώ πέρα, γιατί προηγουμένως άκουσα και για κάποια προβλήματα των ΔΕΗΑ. Υπάρχουν προβλήματα στην ΔΕΗΑ, δεν είπε κάποιος δεν υπάρχουν. Αλλά θα πρέπει να δούμε πώς δημιουργηθήκαν αυτά τα προβλήματα και ποιοι είναι αυτοί που κατά κύριο λόγο ευθύνονται και τη δημιουργία όποιων προβλημάτων. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω. Η DG Regio είναι φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπου της ανατέθηκε να αξιολογήσει τις ΔΕΗΑ. Από τις 126 επιλεχθήκαν οι 35, ίσως οι μεγαλύτερες. Μέσα αυτές ήταν και η διαλάρισσα. Ξέρετε ότι το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ήταν πολύ θετικό για τις ΔΕΗΑ. Καθώς επίσης τα δύο μεγάλα προβλήματα που προέκυψαν μέσα από την αξιολόγηση, ποια ήταν? Το πρώτο ήταν η υποστηλέχωση, το αναφέρει τη Ρίζιο. Και το δεύτερο είναι το ενεργειακό. Να έρθουμε στην υποστελέχωση λοιπόν. Πώς δημιουργήθηκε? Εδώ και 12 χρόνια έχει απαγορευτεί στις ΔΕΗΑ να προσλαμβάνουν προσωπικό. Δεν μας δίνουν εγκρίσεις πρόσληψης. Εδώ και 12 χρόνια. Ποιος φταίει λοιπόν σε αυτό? Η πολιτεία. Γιατί έτσι τις αποδυναμώνει και δι' της απαξίωσης και της ολίσθησης περνάνε πολύ εύκολα στον ιδιώτη. Γιατί αν δεν έχεις προσωπικό, δεν μπορείς να υπηρετήσεις για αυτό το οποίο έχει ιδρυθεί. Άρα τι λέτε, ότι είναι κάτι που προετοιμαζόταν από τα προηγούμενα χρόνια? Φυσικά. Προετοιμαζόταν. Μην ξεχνάμε τώρα, από το 2000 περίπου αρχίσαν και μιλούσαν για ιδιωτικοποίηση του νερού, αλλά ήταν αδύνατο να γίνει, πάντες αντιδρούσαν και έτσι είναι. Γιατί το νερό ανοίξει την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είναι περιουσία της κεντρικής εξουσίας για να μπορεί να ορίσει κάποιος άλλος. Αν πάρουμε τα δίκτυα της Λάρισσας. Τα δίκτυα της Λάρισσας το 1928 με μια ρηξικέλευθη και καινοτόμα τότε ενέργεια του τότε δημάρχου Μιχαήλ Σάπκα γίνανε μετοχές οι οποίες μοιραστήκαν στη Λάρισσα, στους δημότες της Λαρισαίου, της αγοράς της Λαρισαίου. Με αυτές τις μετοχές λοιπόν, με αυτά τα χρήματα εγκαταστήθηκαν και γίνανε τα δίκτυα της Λάρισσας και έγινε η πρώτη και συστάθηκε η πρώτη εταιρεία ίδρυψης στην Ελλάδα. Η λεγόμενη τότε ΕΙΛ που μετατράπηκε σε ΟΙΛ και εν συνεχεία ήρθε στη μορφή σήμερα που ήρθε. Άρα λοιπόν τα δίκτυα ανήκουν στους δημότες της Λάρισσας και πουθενά αλλού. Δεν μπορούν λοιπόν σε καμία περίπτωση και δεν γίνεται αυτά τα δίκτυα τα οποία εμείς τα έχουμε παραλάβει από τις γενιές τις προηγούμενες που τα δημιουργήσαν εμείς να τα παραδώσουμε στον ιδιώτη. Εμείς όλοι έχουμε χρέωση και ιερή υποχρέωση να τα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές γιατί ανήκουν στις επόμενες γενιές και όχι στον ιδιώτη και όχι στους ομίλους. Μάλιστα. Το δεύτερο, ποιο ήταν, θα μου επιτρέψετε. Το δεύτερο ήταν το ενεργειακό. Δηλαδή, δύο πράγματα, αυτά που βγάλανε, ήταν υποστελέχωση, ενεργειακό. Το ενεργειακό λοιπόν, για να δούμε, είχαμε τη ΡΑΕ, τη Ρυθμιστική Αρχή. Τι έκανε τα δύο χρόνια, τα τελευταία αυτά, για την ενέργεια, το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο? Προστάτευσε από κάτω τον καταναλωτή? Απέναντίας. Υπάρχουν σπίτια που μάλλον δεν ξέρουν αν θα έχουν ηλεκτρική ενέργεια αύριο. Άλιστα. Λέτε δηλαδή ότι έχουμε το πιο πρόσφατο παράδειγμα για το πώς λειτουργεί μια ρυθμιστική αρχή. Και να το προχωρήσω λιγάκι. Ξέρετε ότι πληρώνουμε η ΔΕΗΑ, πληρώνουμε ρεύμα οικιακής χρήσης. Ρεύμα οικιακής χρήσης πληρώνουμε. Και είμαστε ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Έτσι το βάζουμε. Λοιπόν, για να αντλήσουμε το νερό και να έρθει στο σπίτι μας, υπάρχουν αντιλιοστάσια. Και τα αντιλιοστάσια αυτά δεν μας αφήνουν σε καμία περίπτωση να χρεωθούμε με ρεύμα βιομηχανικής χρήσης, αλλά οικιακής χρήσης, αυτό που πληρώνουμε στο σπίτι μας. Καθώς επίσης οι βιολογικοί, που προστατεύουν τις ακτές μας, που προστατεύουν το περιβάλλον. Και εκεί πληρώνουμε ρεύμα οικιακής χρήσης, με αυτό χρεωνόμαστε. Όλα τα χρόνια αυτά.
Και εμείς, γιατί είμαι και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων. Όλα τα χρόνια λοιπόν, κάναμε διάφορα διαβήματα στη ΡΑΕ, γιατί εκεί απευθυνόμασταν τελικά, εκεί μας συλλέγαν να πάμε, για να μπορέσουμε να μετατρέψουμε το ρεύμα υπαποικιακής χρήσης σε βιομηχανικής. Η ΡΑΕ ήταν κάθετη, δεν το χρηγόταν με τίποτα. Ρεύμα υπαποικιακής χρήση λέει, γιατί εσείς δεν είστε αυτοί που μεταποιείτε προϊόν σε δεύτερο βαθμό για να τη χάνετε του τιμολόγιου τη βιομηχανική χρήση. Και τι είστε. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν έρχονται σήμερα και τους βάζουν να σώσουν τη ΔΕΗΑ που αυτοί ήταν που δημιουργήσαν ένα οικονομικό σφιχτό εναγκαλισμό στη ΔΕΗΑ. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι κάτι κρύβεται εδώ πέρα, κάτι συμβαίνει, κάπου το πάνε. Με δεδομένα και το φέρνουν στο σήμερα. Αλλά και πάλι τα προβλήματα των ΔΕΗΑ είναι τόσα όσα λύνονται. Δεν χρειάζονται κανέναν από πάνω προστάτη ή κάποιον άλλον οδηγό. Από μόνοι τους με τον νόμο 1069, αν εφαρμοστεί ο νόμος 1069 επακριβώς, δεν έχουν ανάγκη από τίποτα. Μπορούν από μόνοι τους να λύσουν τα πάντα. Γιατί ο νόμος κάποιος είναι. Αυτές οι εταιρείες είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Από μόνοι τους λοιπόν, αν το εφαρμόσουμε, στο νόμο αναφέρεται ότι θα πρέπει να ισοσκυλίζουν το λογαριασμό τους. Δηλαδή έσοδα-έξοδα να είναι ισοσκυλισμένα. Ναι. Αν αυτό πραγματικά συμβεί, σημαίνει ότι είναι μια σωστή διαχείριση. Άρα δεν έχουν θέμα. Και εδώ θα θέλω να πω το εξής, ότι σε κάποιο άρθρο του νόμου που τώρα πάει να περάσει, ξέρετε πως θα πληρώνεται η ΡΑΕΗ από το σύνολο του κύκλου εργασιών των ΔΕΗΑ. Πώς λοιπόν θα σας προστατέψουν όταν θα πας να πληρωθείς από μια εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δεν έχει σκοπό το κέρδος, αλλά τι, επενδύει στον εαυτό της για να μπορεί να παράξει άφθονο και υγιεινό νερό, το δημόσιο φυσικό αγαθό, το νερό που λένε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι κάποιοι οι οποίοι είναι και λίγο ζημιογόνοι. Δηλαδή, έχουν δεν έχουν κέρδος, θα πάνε η ΡΑΕ να πληρωθεί με ένα ποστό 6% στο συνόλο του κύκλου εργασιών. Καταλαβαίνετε ότι από μόνοι τους θα πνίξουν οικονομικά τις επιχειρήσεις εκεί που τάχα και δίθεν θέλουν να τους σώσουν. Μάλιστα. Με απότερο σκοπό ποιον, να καταλήξουν στους μεγάλους ομίλους. Όλοι ξέρουν τους ομίλους που έχουν στην Ευρώπη και τι έγινε. Και θα μου επιτρέψετε εδώ να πω ότι στην Ευρώπη τελικά είχαμε αποτελέσματα, συμπεράσματα. Εδώ και 20 ετία εγκαταλείψανε τη μορφή της ιδιωτικοποίησης στα νερά, γιατί απέτυχε παταγωδώς. Στην Γερμανία τα πήραν οι ιδιώτες. 250% επάνω το νερό. Ξεζομίσαν τις δομές των επιχειρήσεων και δεν επενδύσαν κάτι. Είναι πολλά τα ζητήματα τώρα που ανοίγουν, όπως μας τα λέτε. Βέβαια, έχουμε μπροστά στις αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν, έχουμε να μετατίθεται η εισαγωγή του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια. Παραμένει στην αρμόδια επιτροπή για επεξεργασία. Ελπίζουμε από αυτά που λέτε να πιάσουν αρκετά τόπο, έτσι, από αυτά που λέτε και τις ενστάσεις που εκφράζετε και εσείς ως εκπρόσωποι των εργαζομένων, αλλά και οι δημοτικές αρχές τις επόμενες ημέρες. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ομόφωνη απόφαση. Και να κλείσουμε απόφαση. Με αυτό, ναι. Ναι, να κλείσουμε, να επιτρέψετε. Υπάρχει ομόφωνη απόφαση της ΕΔΕΙΑ. Είναι η Ένωση των Δημάρχων, αν θέλετε, των ΔΕΙΑ, που κάνουν ένα σύνολο και ένα συμβούλιο. Ναι. Όπως είναι και η ΚΕΔΕ. Ομόφωνα και οι δύο αντίθετοι. Όπως και η ΠΟΕΔΕΙΑ, της οποίας είναι και αντιπρόεδρος. Ναι. Όλοι μας λοιπόν συντεταγμένα κινηθήκαμε απέναντι σε αυτό, στο νομοσχέδιο, να αποσυρθεί, όχι να τροποποιηθεί, να αποσυρθεί. Είναι στην κυριολεξία έγκλημα. Πάει να αφαιρέσει από την τοπική αυτοδιοίκηση την ίδρυυση και να τη μεταφέρει με αυτόν τον τρόπο από τα πλάγια και αντισταγματικά, γιατί δεν έχει άλλο τρόπο, από τα πλάγια. Μια ιδιωτικοποίηση η οποία πάει να δοθεί προς τους ομίλους. Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Βέβαια, σήμερα ο κ. Υπουργός Ενέργειας και Έργας ζήτησε και συναντήθηκε. Μάλλον τώρα πρέπει να έχει τελειώσει η συνάντηση με το Προεδρείο της ΕΔΕΙΑ και με το Προεδρείο της ΚΕΔΕ. Ναι. Τα αποτελέσματα της συζήτησης αυτής θα τα δούμε κι εμείς. Να δούμε ποια είναι. Μακάρι να το αποσύρει. Αν και το βλέπω δύσκολο, μακάρι να το αποσύρει και πάλι θα το πω. Από εκεί και πέρα, αν δεν αποσυρθεί, εμείς από εκεί και πέρα θα ξανασυζητήσουμε για νέες κινητοποίησεις. Τι θα κάνουμε ώστε να φτάσουμε να καταλάβουν επιτέλους ότι πάνε να δημιουργήσουν ένα έγκλημα, γιατί υπάρχει η προηγούμενη εμπειρία από την Ευρώπη που μας δίδαξε και εμείς αυτό που απέτυχε στην Ευρώπη πάνε να το εφαρμόζουμε στην Ελλάδα μετά από 20 χρόνια. Κατανοητό. Κύριε Μητράκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Yes. Λοιπόν, τώρα σε αυτό το σημείο εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Τα λέμε και πάλι αύριο, κυρίες και κύριοι, στις 3 ακριβώς το μεσημέρι. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια και χαρά σε όλους. Γεια σας.